Οπότε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο 8ο webinar που κάνει ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιοφαλήρου με την συνεργασία της Σχολής Τυπλοείας της Θαλάσσης, αλλά και σε ένα διαδικτυακό πάντρεμα και συνεργασία που κάνουμε το On Deck, το περιοδικό On Deck. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη συνεργασία και τη βοήθεια από το On Deck. Σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντοβασίλης, μια πολύ καλή επαφή μέσω On Deck και μέσω φιλίας που έχουμε από διάφορες δραστηριότητες με τα σκάφη. Βρίσκεται μαζί μας για να μας βοηθήσει λιγάκι, να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις για το θέμα της ασφάλισης των σκαφών, απορίες που υπάρχουν και για τα σκάφη τα ιδιωτικά αλλά και για τα επαγγελματικά. Ένα σεμινάριο που κλείνει έναν κύκλο. Θα σας τα πει βέβαια και ο Δημήτρης Οικονόμου για να μην τα πω όλα εγώ. Εγώ να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους στην παρέα και να δώσω το λόγο στον έφορο ανοιχτής θαλάσσης του Ναυτικού Ομίλου Παλαιοφαλήρου, στον Δημήτρη Οικονόμου, το λόγο να απευθύνει για ένα χαιρετισμό και να δώσει και τη συνέχεια στον Χρήστο το ξεκίνημα του σεμινάριου. Ευχαριστώ από μένα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΠ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Κοντοβασίλη για την αποδοχή της πρόσκλησης και βεβαίως και το Γεράσιμο Γερολιμάτο από τις εκδόσεις On Deck για την επαφή που μας έφερε με το Χρήστο και για την βοήθεια στην οργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Όπως προείπε και ο Κώστας, φτάσαμε στο 8ο σεμινάριο με τις επαναλήψεις 10ο σεμινάριο. Με πάρα πολλές συμμετοχές. Έχουμε ξεπεράσει τους 1.500 ακροατές, τηλεθεατές κλπ. Ένα νούμερο που δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε όταν ξεκινήσαμε με τον Κώστα. Θα συνεχίσουμε, ήδη σχεδιάζουμε τις επόμενες δράσεις, τις οποίες θα ανακοινωθούν από την σελίδα του ομίλου μας στο Facebook. Όλα τα προηγούμενα σεμινάρια έχουν ηχογραφηθεί και έχουν ανέβει στην σελίδα του ομίλου. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει και τα προηγούμενα σεμινάρια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρακολούθηση. Και βεβαίως και πολύ κόσμο που είναι από την πρώτη μέρα, από day one, και μας έχει παρακολουθήσει όλα μας τα σεμινάρια. Χρήστο, ο λόγος σε σένα για την έναρξη του webinar. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου πάρα πολύ για την τιμή και τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω αυτό το πάντα επίκαιρο θέμα της ασφάλισης σκαφών αναψυχής μέσα από το webinar του Ναυτικού Ομίλου Παλαιοφαλήρου που γίνεται σε συνεργασία με την On Deck Media. Συγχαρητήρια πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία που αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο μας κρατάει κοντά και μας κρατάει και ενημερωμένους. Όλη η σειρά των webinars που έτσι λίγο παρακολούθησα και έχετε διοργανώσει ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και τα θέματα όλα ήταν ξεχωριστά. Και είμαι σίγουρος ότι και το σημερινό θέμα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα δώσει σημαντική πληροφόρηση σε όποιον το παρακολουθήσει. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο που αφιερώνει τον χρόνο του να μας ακούσει και να μας παρακολουθήσει. Να δοκιμάσω τώρα, να δω λίγο πώς θα κάνω share. Λοιπόν, βλέπετε την οθόνη? Ναι, τη βλέπουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα χρειάζομαι κάποια βοήθεια, γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν είμαστε zoomers και κάτι μπορεί να μας ξεφύγει. Καταρχήν, λοιπόν, στον κόσμο να συστηθώ. Ονομάζομαι Χρήστος Κοντοβασίλης και σήμερα θα μιλήσω με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Η εταιρεία μου, η Yacht Insurance CSE, ασφαλιστικοί πράκτορες, και εγώ προσωπικά ασχολούμαστε πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ασφάλισης των σκαφών αναψυχής και συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Pantenius Yacht Insurance. Η Pantenius, για όποιον δεν την έχει τυχόν ακούσει, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και η κορυφαία στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με περισσότερα από 40 έτη εξειδίκευσης
και έχει περισσότερους από 100.000 ενεργούς πελάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και ένα πολύ μεγάλο μέρος απολαμβάνει και τα ελληνικά νερά. Δεν είναι μυστικό ότι για όλους τα ελληνικά νερά η δική μας η περιοχή είναι ο παράδεισος που θέλουν να βρεθούν με τα σκάφη τους και σίγουρα στόχος τους είναι να περάσουν κάποιες μέρες, εάν το μπορούν, και στη δική μας χώρα. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την παρουσίαση, γιατί και εγώ, όπως και πολλοί από εσάς και με κόσμο που συζητάω, θεωρούσα αυτό το θέμα λίγο βαρετό, το θεωρούσα, ας το πούμε έτσι, μια τυπική διαδικασία, το να πάρουμε ένα απλό ασφαλιστήριο για να μπορούμε μεταξύ των άλλων χαρτιών που χρειάζεται να ταξιδεύουμε με το σκάφος μας. Η αυξανόμενη όμως ενασχόλησή μου με το αντικείμενο από διάφορες πλευρές τα τελευταία χρόνια και ειδικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μου έδειξε πόσο σημαντικό και ιδιαίτερο θέμα είναι, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης από όλους μας, προκειμένου να μην κάποια στιγμή βρεθούμε, αυτό που λέμε, στεναχωρημένοι. Η ενημέρωση αυτή είναι σημαντικό να γίνεται τόσο στα μικρότερα παιδιά που τρέχουν σε αγώνες με κατηγορίες Optimist, Laser, αργότερα 470, όσο και σε σχολές ανοιχτής θαλάσσης, ιστιοπλοϊκών σκαφών, μηχανοκίνητων σκαφών. Είναι πολύ σημαντικό να απευθύνεται η πληροφορία αυτή και να την αναζητούν και οι άνθρωποι που πουλάνε σκάφη και οι άνθρωποι που κατασκευάζουν σκάφη. Νομίζω όποιος γενικά δραστηριοποιείται γύρω από τον χώρο, είναι σημαντικό να έχει μια εικόνα. Και βέβαια και οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες που έχουν κάποιο σκάφος. Τι θα δούμε σήμερα ουσιαστικά, μιας και το εύρος του συγκεκριμένου αντικειμένου είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα δούμε κάποια βασικά σημαντικά στοιχεία κατανόησης των βασικών προσφερόμενων καλύψεων στην αγορά. Και ο δικός μου προσωπικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες να πάρουν ένα ερέθισμα από την πληροφορία που θα δώσουμε και να μπορέσουν να ανατρέξουν στα συμβόλαιά τους και να δουν τι πρέπει να ψάξουν, τι πρέπει να γνωρίζουν, να εντοπίσουν, είτε στο συμβόλαιο που έχουν ήδη, είτε επειδή πλησιάζει και η εποχή που πιθανόν, όπως είπαμε και πριν, ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα σκάφη μας, κάποιοι που δεν έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αναζητήσουν στην αγορά αντίστοιχα το σχετικό τους συμβόλαιο. Η ουσία είναι ότι έχω δει αυτά τα χρόνια αρκετές υποθέσεις ζημιών, διεκπαιρέωσης και προσπάθησα μέσα από την δική μου εμπειρία να δημιουργήσω αυτή την παρουσίαση προκειμένου να κάνουμε κάποια case studies και να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποια σημαντικά κομμάτια που απασχολούν συνήθως τις περιπτώσεις που προκύπτουν. Προτού περάσουμε στην ουσία ουσιαστικά, στην ουσιαστική παρουσίαση, νομίζω πως είναι σημαντικό να έχουμε μια εικόνα από παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Με ενδιαφέρον παρακολούθησα πριν από 2 εβδομάδες περίπου ένα αντίστοιχο, ένα workshop ήταν αυτό, της ΕΛΜΕΠΑ, σε συνεργασία νομίζω με τη Μαρίνα Φλίσβου, για το θέμα safety on board, που ήταν από αυτή την άποψη η ασφάλεια πάνω στα σκάφη. Όμως πολλά στοιχεία που βρήκα εκεί μου επιβεβαίωσαν τα στοιχεία που και εγώ έχω στην παρουσίασή μου και στατιστικά στοιχεία ή άλλα στοιχεία που γνώριζα. Έτσι λοιπόν είναι γεγονός ότι ένα 80% περίπου και λίγο περισσότερο των ατυχημάτων προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο αυτό λάθος μπορεί να είναι υπερεκτίμηση ικανοτήτων, υπερεκτίμηση δυνατοτήτων που το σκάφος το οποίο χειριζόμαστε έχει, άγνοια, αμέλεια και κάποιες αντίστοιχες συνθήκες που μπορεί να είναι κατανάλωση αλκοόλ, άλλων ουσιών και πολλά άλλα πράγματα. Βέβαια, παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα είναι και οι καιρικές συνθήκες, βλάβες, τεχνικά προβλήματα, οι ελλιπείς υποδομές που δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε αυτό το θέμα πολύ έντονο. Υπάρχει έλλειψη σε μαρίνες και σε καταφύγια. Η κατάσταση των ιδίων των σκαφών, μία ελλιπής συντήρηση, μία ελαττωματική κατασκευή,
είναι επίσης παράγοντες που οδηγούν σε ατυχήματα και βέβαια μπορεί να είναι και συνδυασμός καταστάσεων όπου η μία κατάσταση διαδέχεται την άλλη και μας φέρνει σε μία δύσκολη περίπτωση. Έχω ζήσει αρκετές τέτοιες καταστάσεις, ευτυχώς μικροπεριπέτειες. Θα σας πω την πιο πρόσφατη όμως, όπου με το φουσκωτό που ταξίδευα το καλοκαίρι, κόπηκε κάποια στιγμή η ντίζα του τιμονιού. Ήταν η ώρα της, κόπηκε. Έκοψα τον γκάζι για να δω πώς θα αντιμετωπίσω το συγκεκριμένο πρόβλημα. Βρήκα τη λύση για αυτό το πρόβλημα. Όταν όμως πήγα να δώσω γκάζι για να συνεχίσω, είχε προκύψει κάποιο άλλο θέμα, το οποίο ήταν τυχαία εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε. Εν πάση περιπτώσει, για να φτάσω στο προορισμό μου, που ήταν και πολύ κοντά, έβαλα τη βοηθητική μηχανή, έφτασα και από εκεί και πέρα είδα το πρόβλημα ποιο ήταν και το αντιμετωπίσαμε βέβαια. Το θέμα εδώ ήταν ότι σε μένα, ευτυχώς, οι καιρικές συνθήκες εκείνη τη μέρα ήταν ήπιες και δεν ήταν κάποιο έτσι δύσκολο καιρικό φαινόμενο που θα έπρεπε παράλληλα να πρέπει να αντιμετωπίσω. Όμως θα μπορούσα να έχω βρεθεί σε μια πολύ πιο σύνθετη κατάσταση και να έχω κάποια μεγαλύτερη περιπέτεια. Από το European Maritime Safety Agency πήρα επίσης εδώ κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες που θέλω να τις μοιραστώ με εσάς. Ένα 5% των ατυχημάτων σημειώνεται κατά την αναχώρηση του σκάφους. Ένα 8% των ατυχημάτων κατά την άφιξη. Ένα 38% κατά τη διάρκεια της πλεύσης του ταξιδίου. Και ένα 22% που είναι μεγάλο νούμερο, ενώ το σκάφος είναι στο αγκυροβόλιό του. Υπάρχει και ένα 27% το οποίο δεν είναι γνωστό από πριν που ακριβώς έχει λάβει χώρα, καθότι το αντιλαμβανόμαστε όταν το σκάφος έχει γυρίσει στη βάση του ή έχει βγει για τη χειμερινή του συντήρηση. Ακόμα ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι το 63% των ατυχημάτων γίνεται κοντά γενικώς στις ακτές. Αυτή εδώ η περιοχή είναι μέχρι και 12 μίλια για να καταλάβουμε. Δεδομένου τώρα ότι στην χώρα μας η Πολυνησία ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε ουσιαστικά σε αποστάσεις μεταξύ ακτών μικρότερες των μιλίων αυτών, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια περιοχή γενικά κόκκινη, να την πω έτσι, για πιθανά ατυχήματα. Επίσης, στο workshop εκείνο που ανέφερα και προηγουμένως, αναφέρθηκε ότι η δική μας η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι γενικώς πρωταθλήτρια σε γενικώς ναυτικά ατυχήματα. Προκειμένου τώρα να μπορέσουμε στη διάρκεια της παρουσίασης που θα δούμε να έχουμε ορισμένες ζωντανές εικόνες, πραγματικά γεγονότα που θα μας δώσουν έτσι ερεθίσματα για να συζητήσουμε κάποια case studies τα οποία θα αναλύσουμε και παρακάτω. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube το οποίο στη συνολική του διάρκεια είναι 16 λεπτά και ο τίτλος του είναι Sailing La Vagabonde, Nightmare at Sea. Είναι ένα επεισόδιο από τα πολλά που έχουν αναβάσει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα δούμε τώρα και τα 16 λεπτά γιατί βέβαια είναι πολύ μεγάλο. Έχω κάνει ένα μοντάζ γύρω στα 4,5-5 λεπτά είναι, κατά τη διάρκεια του οποίου θα προσπαθήσω να μην μιλήσω, γιατί νομίζω ότι και θα ακούσετε αυτά που αφηγούνται οι άνθρωποι, βέβαια είναι στα αγγλικά, και θα δείτε και τις εικόνες και προτιμώ να μην έτσι σας ενοχλώ. Αυτό όμως που είναι σημαντικό να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν τραβήξει αυτό το βίντεο και το έχουν ανεβάσει, έκαναν το γύρο του κόσμου ένα ιδιόκτητο καταμαράν, συνεπώς είναι άνθρωποι που έχουν κάποια εμπειρία και ναυτοσύνη και επίσης, και οι άλλοι άνθρωποι προφανώς που, γιατί θα δείτε ότι εμπλέκεται και ένα άλλο σκάφος, επίσης είναι άνθρωποι που έχουν γνώσεις ναυτικές. Όμως, παρόλα αυτά, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν έφεραν μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση να έχουν να αντιμετωπίσουν, καθότι για έναν τρόπο που δεν εξηγείται βέβαια στο βίντεο, η καδένα του ενός σκάφους μπλέχτηκε στην προπέλα του άλλου, του μηχανοκίνητου που θα δούμε, με αποτέλεσμα και τα δύο σκάφη ουσιαστικά να είναι χωρίς τη δυνατότητα να κινηθούν με τις ίδιες δυνάμεις και να χρειαστεί η αρρωγή μιας τράτας η οποία έσκαψε να υποστηρίξει. Ας δούμε το βίντεο και συνεχίζουμε μετά. So
life as a regular day, apart from the fact that it was blowing anywhere between 35 and 42 knots. We've been anchored in a very sheltered bay on the island of Nissos Seraphos. So we had a quick sail from Poros, which is where you would have seen us last in the last episode, to take shelter from the Meltemi wind. The Meltemi is a breeze that blows from the north when you're in Greece, particularly in the summer months. We've spoken about this in a few episodes, but everyone knows about it. Everyone runs for cover when it's coming. And historically, it's been the downfall of many, many vessels over the years. We're in such a beautiful place too, but we couldn't leave the boat because the missions to shore and back on the dinghy were like an adventure in itself. So we were basically stuck inside listening to crime podcasts about my pal Kayla and Troy, just hoping like Riley was diving on the anchor twice today to make sure we stayed put and just, you know, buying time. Perfect. Yeah. We just went and woke the dudes up on that boat. I don't know if they were sleeping, but they were certainly down below because I've been using them as a landmark. And I just saw them drifting. They were sideways, which is a dead giveaway. And when I saw the anchor rope out the front, I was like, they're dragging anchor. So then later burned over there and woke them up. They said that they were all right and that we could leave and leave them do their thing, reset the anchor. So that guy next was dragged anchor. Now, in order to fully understand what we're trying to explain to you, we're going to talk a little bit about anchoring. It's very important to know what depth of water you're in and then to let out an appropriate amount of scope, because it's not the anchor that holds you in place necessarily, it's the amount of chain that you've got out. My job was to try and organise how to untangle this huge mess. We were drifting further and further away, and as we were getting further out, the waves were building because we'd gone from a protected bay to essentially open water. And whilst I was underneath, I was trying to unwrap the chain from around this propeller. And I got that back off, and then another one. I actually got George from the other boat to give me a rope. George is the name of the captain on the other boat. I free dove down and tied a knot to the chain so that he could take some pressure off so I could keep trying to untangle the chain from the propeller. But in the end, it was kinked. The chain was actually biting on itself, and I was like, it was going up and down, and it got me in the arm. The propeller didn't, there was barnacles, and I was cut. From my perspective, I was suddenly the captain of our boat because Riley had jumped in the water and tried to free us. And like then I saw him climb out of the water. After just panicking, I was like, if Riley hits his head, because the boat's slamming, with every wave, boat's slamming, and he's under there. And I was just, I really didn't know how they were going to be able to drag us back to shore. But, after a few ropes being tied and we were attached to George's boat, whose boat was attached to the fishing boat just in a line, and we slowly, very slowly made it back to land. Because we were at the end of the line. What would you call that? We were at the end of the line, and I don't think the fishing boat could see how close we were getting to the ferry dock and rocks that were nearby, and I just kept yelling, like, tell them to go forwards more. Yeah. And it was so stressful. I thought here was going to be the place where our boat was going to get washed up on the rocks. But anyway, they managed to go forwards enough for our boat to swing in place. We managed to throw our lines and get tied off, and I basically just fell on deck. I was like, thank God. And then George managed to throw his lines, and he came in next to us, tied off to our boat. Yeah.
you did. Yeah, yeah, good. It's okay. Αυτό ήταν έτσι το μικρό απόσπασμα, το οποίο έχει αρκετές, ας το πούμε έτσι, αρκετά ρεθίσματα για να συζητήσουμε παρακάτω και θα έχουμε τη δυνατότητα στα case studies, στο τρίτο μέρος, την τρίτη ενότητα. Η παρουσίαση έχει δύο ενότητες ουσιαστικά που θα δούμε σήμερα. Η πρώτη είναι η αστική ευθύνη εναντί τρίτων, στην οποία θα δούμε λίγο τον νόμο, την υποχρεωτικότητα, τη σημασία που έχει αυτή, τους κινδύνους που καλύπτονται, τα όρια των καλύψεων και τη σημασία αυτού του ορισμού. Και θα πούμε και λίγα πράγματα για τα P&I Clubs. Και η δεύτερη ενότητα θα είναι αφιερωμένη στην κάλυψη για τις ίδιες ζημιές του σκάφους, με επεκτάσεις. Θα δούμε τι τύποι προϊόντων υπάρχουν, ποιες είναι οι βασικές διαφορές, ποιοι είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα μικρά γράμματα. Θα δούμε λίγο για το εφαρμοστέο δίκαιο, ένα πολύ σημαντικό θέμα, και θα κλείσουμε ουσιαστικά βλέποντας τα case studies με τις 10 σημεία συνηθέστερες ζημιές και τη σημασία που έχει η σωστή ασφάλιση στην αντιμετώπιση τους. Υπάρχουν και άλλα θέματα που δυστυχώς λόγω του χρόνου δεν μπορούμε να τα δούμε σε ένα webinar. Υπάρχουν οι κίνδυνοι πολέμου και απεργιών, τα worst risk confiscation, το worst risk confiscation insurance. Υπάρχουν καλύψεις για προσωπικά ατυχήματα, για τα πληρώματα. Υπάρχουν καλύψεις αστικής ευθύνης χειριστών. Μπορεί κάποιος να μην έχει σκάφος, αλλά να θέλει να έχει καλύψει την αστική του ευθύνη σαν χειριστής, είτε τρέχει σε αγώνες αστιοπλοείας, είτε κάτι άλλο. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα νομικής προστασίας. Υπάρχουν καλύψεις ναυλωτών, σκαφών αναψυχής, κάποιος που νοικιάζει σκάφη και θέλει να ασφαλίσει την εγγύησή του ή θέλει να ασφαλίσει κάποια άλλα πράγματα. Και υπάρχουν και άλλες πολλές επιμέρους καλύψεις, τις οποίες οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει βέβαια στην αγορά. Εμείς θα συγκεντρωθούμε στις δύο πρώτες ενότητες. Και θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι της υποχρεωτικής ασφάλισης, που είναι η αστική ευθύνη εναντί τρίτων, την οποία προβλέπει ουσιαστικά ο νόμος 4256 του 2014. Έτσι, η ασφάλιση όλων των σκαφών και πλοίων αναψυχής με μήκος πάνω από 7 μέτρα, καθώς και για όλα τα ταχύπλοα, είναι υποχρεωτική για τους κινδύνους αστικής ευθύνης, για τις σωματικές βλάβες, τις υλικές ζημιές και τη θαλάσσια ρύπανση. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε εδώ είναι ότι αφορά ζημιές τρίτων, δηλαδή πρόσωπα, πράγματα, το περιβάλλον, από πράξεις ή παραλήψεις μας. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Δεν καλύπτεται κάθε είδους ατύχημα που θα συμβεί πάνω σε ένα σκάφος. Πολύ συχνά με ρωτάνε άνθρωποι σχετικά με την πιθανότητα αποζημίωσης για κάποιο ατύχημα το οποίο έγινε πάνω στο σκάφος την ώρα που η παρέα, λόγω και της ευθυμίας που υπάρχει σε ένα σκάφος, κυνηγιότανε για πλάκα, να κάνει βουτιά, δεν ξέρω εγώ τι, και ουσιαστικά κάποιος γλίστρησε και χτύπησε. Αν δεν υπάρχει εδώ πράξη ή παράληψη κάποιου ο οποίος έχει την ευθύνη, να το πω έτσι, δεν υπάρχει και περίπτωση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Για μεγάλες κιόλας περιπτώσεις ζημιών, πιθανό να χρειάζεται και μια δικαστική απόφαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, η υποχρεωτικότητα που δίνει στην Ελλάδα αυτός ο νόμος είναι πολύ σημαντική, καθώς προσφέρει μια ελάχιστη ουσιαστικά διασφάλιση και στις δύο πλευρές, και σε αυτόν που θα υποστεί μια ζημία, αλλά και σε αυτόν που από πράξη ή παράληψή του θα προκαλέσει κάποιο ατύχημα και μια ζημιά σε τρίτον. Στον μεν πρώτο, γιατί από κάπου έχει να περιμένει ότι θα πάρει μια αποζημίωση. Στον δεύτερο, διότι έχει να περιμένει ότι κάποιος θα πληρώσει για την ζημιά την οποία προκάλεσε. Οι περιπτώσεις αστικής ευθύνης είναι και ο πιο απρόβλεπτος και μη υπολογίσιμος ουσιαστικά κίνδυνος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι άγνωστη η έκταση της ζημιάς και η έκθεσή μας σε οικονομικές απαιτήσεις. Και πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα για να γίνει αυτό κατανοητό. Στις υλικές ζημιές οι οποίες καλύπτονται, η απαίτηση εδώ θα μπορούσε να είναι καταρχήν για την αποκατάσταση της υλικής ζημιάς στα καλώδια και πιθανόν και στην κολόνα,
Είναι μια πολύπλοκη υπόθεση αυτή. Έχει πάρα πολλά ασφαλιστικά θέματα που θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει. Εγώ θέλω να επικεντρωθούμε όμως εδώ. Βλέπετε τι έχει συμβεί. Από αυτό το φαινόμενο προκλήθηκε διακοπή ρεύματος πολύ ωραία στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί κάποιοι επιχειρηματίες της περιοχής που λόγω της μη παροχής ρεύματος δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν τη συνέχιση με σιγουριά της παραγωγικής τους μονάδας και ενημέρωσαν τον πλειοκτήτη ότι σε περίπτωση που δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα εντός κάποιων ωρών, θα κινηθούν νομικά εναντίον του και για την οικονομική τους αποζημίωση. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να πω ότι η απέτηση που θα φτάσει απέναντί μας, δεν ξέρουμε ποια θα είναι, μπορεί η πραγματική ζημιά να είναι μικρή, αλλά κάποιος ο οποίος θα προσπαθήσει να βγάλει, ας το πούμε έτσι, μια μεγάλη αποζημίωση σε συνεργασία με έναν καλό δικηγόρο, να προσπαθήσει ή να είναι και η πραγματικότητα βέβαια αυτή, να φτάσει την απέτησή του σε πολύ μεγάλα νούμερα. Έτσι λοιπόν, οι προεκτάσεις είναι άγνωστες και εδώ θέλω να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν το συμβόλαιο αστικής ευθύνης που έχουμε προβλέπει και την αποζημίωση οικονομικών απαιτήσεων τρίτων, οι οποίες έρχονται σαν συνέπεια ζημιών. Το ίδιο βέβαια θα μπορούσαμε να δούμε και σε αυτή την περίπτωση όπου καλύπτεται από την αστική ευθύνη η θαλάσσια ρύπανση, δηλαδή τα κόστη τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν καταρχήν για να αποκατασταθεί η μόλυνση εδώ στο περιβάλλον. Θα μπορούσε όμως εδώ απέναντι να υπάρχει μια ξενοδοχειακή μονάδα ή ένα beach bar, του οποίου βέβαια ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιήσει την επιχείρηση και να στραφεί εναντίον μας και για την συγκεκριμένη οικονομική του απώλεια. Τρίτο κομμάτι, πολύ σοβαρό, είναι το χειρότερο βέβαια σενάριο, ο θάνατος και οι σωματικές βλάβες επιβενόντων και τρίτων. Δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι διαβάζουμε τέτοια στενάχωρα περιστατικά και εδώ ένας ακόμα λόγος πάρα πολύ σημαντικός να γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς η έννοια του όριου κάλυψης προκειμένου να είμαστε σωστά ασφαλισμένοι. Έτσι λοιπόν, θα δούμε ότι ο νόμος στην Ελλάδα για τα σκάφη χωρητικότητας μικρότερης των 300 GT προβλέπει ελάχιστα ποσά από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα οποία είναι 500.000 ευρώ για θάνατο ή ατύχημα και όχι λιγότερο από 50.000 ευρώ αναπρόσωπο, 150.000 ευρώ για υλικές ζημιές και 150.000 ευρώ για θαλάσσια ρύπανση. Τα όρια κάλυψης τι σημαίνουν, τι θα πει ακριβώς αυτό? Αυτό θα πει ότι αν έχουμε ένα συμβόλαιο το οποίο περιορίζεται στα ελάχιστα από τον ελληνικό νόμο ποσά, ουσιαστικά εάν συμβεί μία ζημιά και η απέτηση είναι πάνω από αυτά τα νούμερα, η ασφαλιστική υποχρεούται να καταβάλει μέχρι του ύψους αυτού που προβλέπει το συμβόλαιό μας και από εκεί και πέρα τυχόν παραπάνω ποσά σαφώς και θα γίνουν απαιτητά από εμάς. Έτσι λοιπόν, σε μια, θα δούμε και παρακάτω στα case studies, σε μια περίπτωση όπου προκαλέσουμε υλικές ζημιές 300.000 ευρώ, δεν είναι δύσκολο να φτάσουμε σε ένα τέτοιο νούμερο, για να καταλάβετε και για να πάω και λίγο στο παράδειγμα με το βίντεο που είδαμε. Στο βίντεο το ολόκληρο αναφέρει ο άνθρωπος ότι τους ξέσυρε η άγκυρα και κινούνταν προς ένα mega yacht και τελευταία στιγμή κατάφεραν και το απέφυγαν. Εάν είχαν χτυπήσει, είχαν εκδάρει αυτό το mega yacht, είναι πολύ πιθανό, έστω και για μια συγκεκριμένη, ας το πούμε έτσι, γρατζουνιά που θα γινότανε, να απαιτήσουν οι άνθρωποι να βαφτεί όλη τους η πλευρά. Όλη τους η πλευρά για να βαφτεί σε ένα mega yacht μπορεί να φτάσει ακριβώς αυτό εδώ το όριο. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Οπότε είναι πολύ απλό να φτάσουμε σε τέτοια ποσά. Το σημαντικό λοιπόν είναι, για να μην μακρηγορώ, να φροντίζουμε να έχουμε αστική ευθύνη σε υψηλά όρια. Και αν θέλετε τη δική μου προσωπική εκτίμηση από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι το 3 εκατομμύρια είναι ένα νούμερο το οποίο θα έπρεπε να φροντίσουμε να καλύπτει το συμβόλαιό μας. Να πω εδώ ότι στην Ελλάδα είναι αυτά τα ελάχιστα ποσά. Σε άλλες χώρες
Υπάρχουν άλλα ποσά, υπάρχουν και χώρες που δεν έχουν καν την υποχρεωτικότητα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, δεν έχουν, στη Γερμανία δεν έχουν υποχρεωτική την αστική ευθύνη την κάλυψή της. Στην Ιταλία τα όρια είναι πολύ υψηλότερα και στην Κροατία επίσης. Έτσι λοιπόν και αθλητές που μπορεί να θέλουν να ταξιδέψουν και να λάβουν μέρος σε αγώνες σε άλλες χώρες θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί από πριν για τα ποσά τα οποία πρέπει να έχουν καλυμμένα ή γενικώς αν θέλουμε να ταξιδέψουμε με το σκάφος μας εκτός Ελλάδος να πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια που υπάρχουν σε άλλες χώρες που θα κινηθούμε. Εδώ θέλω να επισημάνω να προσέχουμε την πιθανή ύπαρξη απαλλαγής σε κάποιες εταιρείες και αυτό συνήθως το έχω συναντήσει σε συμβόλαια αστικής ευθύνης που προσφέρονται σε σκάφη επαγγελματικά. Και μάλιστα η εξής φράση υπάρχει εκεί, ότι σε περίπτωση που έχει εισπραχθεί εγγύηση από τον ναυλωτή, υπάρχει προτεραιότητα για την αποζημίωση, έχει η εγγύηση αυτή. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ στα επαγγελματικά σκάφη. Καταρχήν, η εγγύηση κρατιέται συνήθως για τις ιδίες ζημιές τις δικές μας, όχι για την αστική ευθύνη. Και σίγουρα ο νομοθέτης έκρινε και έκανε υποχρεωτική την αστική ευθύνη ακριβώς για αυτό το λόγο, όταν ένα σκάφος προκαλέσει ζημιά σε ένα άλλο, να μην τσακωνόμαστε στο μόλο για το εάν έφταιγε ή δεν έφταιγε ο άλλος, διότι αν ο ναυλωτής γνωρίζει ότι θα του κρατηθεί η εγγύηση, σαφώς και δεν θα δέχεται τη δική του υπαιτιότητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό τα συμβόλαια αστικής ευθύνης και στα ιδιωτικά, αλλά κυρίως στα επαγγελματικά σκάφη, να μην έχουν κανενός είδου απαλλαγή, να ξεκινάνε από το μηδέν. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που πρέπει κανείς να ελέγξει στο συμβόλαιό του αστικής ευθύνης είναι ποιος ακριβώς καλύπτεται από τα συμβόλαια αυτά. Είναι πολύ πιθανό το συμβόλαιό μας να καλύπτει μόνο τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή. Τι γίνεται όμως με τους άλλους? Πάνω στο σκάφος υπάρχει πλήρωμα. Μπορεί να τρέχουμε σε αγώνα και να έχουμε την ομάδα μας. Καλύπτεται όλη η ομάδα σε περίπτωση που από δική τους πράξη παράληψη προκληθεί ζημιά σε τρίτους. Ή ακόμα και αν είμαστε σε κρουαζιέρα, μπορεί να έχουμε μια οικογένεια, να έχει παιδιά και από κάποιο λάθος κάποιου επιβάτη δικού μας, από την παρέα μας, να προκληθεί αντίστοιχα σε άλλο σκάφος μια ζημιά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε εάν μας καλύπτει ή όχι. Και πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε ελέγξει τυχόν άλλους περιορισμούς και εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα τι γίνεται όταν το σκάφος μας είναι μέσα σε μια μαρίνα. Έχω δει συμβόλαιο το οποίο αναφέρει ότι δεν καλύπτεται εάν το σκάφος δεν κινείται. Είναι σημαντικό να ξέρουμε λοιπόν αν το συμβόλαιό μας έχει τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν θα θέλαμε κιόλας. Καλύπτονται τα πληρώματα τυχόν επισκευαστές? Τι γίνεται με brokers πωλήσεων ή ναυλώσεων που παίρνουν ένα σκάφος πελάτη τους να το μεταφέρουν από ένα σημείο της μαρίνας σε κάποιο άλλο? Έχω δει συμβόλαια και μάλιστα πάρα πολλά τα οποία έχουν μία ρήτρα και το εξαιρούν αυτό, αλλά δεν το έχει εντοπίσει πολλοί κόσμος νομίζω. Με τα παιχνίδια και τον εξοπλισμό, όλο και συχνότερα υπάρχουν σύγχρονα πλέον παιχνίδια τα οποία κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, όπως είναι τα jet serves, τα άλλα με το foil, υπάρχουν τα sea bobs, υπάρχουν διάφορα παιχνίδια που μπορεί να έχει ένα σκάφος, και γιατί προορίζονται και αυτά για την αναψυχή των φίλων μας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε αν καλυπτόμαστε και σε περίπτωση που προκληθεί ένα ατύχημα από αυτά. Κάτι το οποίο δεν είναι και απίθανο. Και τέλος, για τους φίλους που τρέχουν σε αγώνες ιστιοπλοείας και όχι σώνει και καλά, ας το πούμε έτσι, δεν πάνε σε όλους τους αγώνες, αλλά θέλουν που και που να συμμετέχουν και σε κάποιον αγώνα, είναι σημαντικό να έχουν δει ξεκάθαρα ότι τους καλύπτει και την περίπτωση αυτή. Να πω εδώ επίσης για τους αγώνες ιστιοπλοείας ότι πολύ συχνά και επαγγελματικά σκάφη, χωρίς να το ξέρουν μάλιστα οι πλοιοκτήτες, αυτό θα το δούμε και στην ενότητα για τις ίδιες ζημίες, μπορεί να βρεθούν να συμμετέχουν σε κάποιον αυτοσχέδιο αγώνα ιστιοπλοείας και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά, εάν σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα θα υπάρξει κάλυψη ή όχι. Κλείνοντας την ενότητα αυτή, να πω δύο πράγματα για το Protection Indemnity, τα Protection Indemnity Clubs, τα PNI Clubs. Από παλιά υπήρχαν
κίνδυνοι τους οποίους οι παραδοσιακές ασφαλιστικές δεν επιθυμούσαν να αναλάβουν και βέβαια οι πλειοκτήτες θέλαν να βρουν κάποια σχετική κάλυψη και αφού δεν βρίσκανε πουθενά, αποφάσισαν να φτιάξουν, να αυτοοργανωθούν σε συνομοσπονδίες, στις οποίες βέβαια όλοι είχαν σαν μέλη μία εισφορά, η οποία κατευθύνονταν προς την συγκεκριμένη δημιουργία καλύψεων που δεν βρίσκανε στην αγορά των παραδοσιακών εταιριών. Έτσι λοιπόν εκεί κανείς μπορεί να βρει εκτεταμένες αστικές ευθύνες μεταξύ άλλων που μπορεί να φτάνουν σε όρια κάλυψης μέχρι και 500 εκατομμύρια δολάρια. Πιθανόν και μεγαλύτερα νούμερα. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζουμε για αυτές τις καλύψεις που παίρνουμε από τα P&I και αυτό συνήθως αφορά τα πιο μεγάλα σκάφη που παίρνουν τέτοια κάλυψη, είναι ότι αυτονόητα συμβόλαια συνήθως έχουν απαλλαγές και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και αρκετά υψηλές. Μάλιστα, επειδή πολλοί φίλοι εφοπλιστές επιθυμούν να ασφαλίζουν τα σκάφη τους, τα mega yachts, στο κλαμπ που έχουν και τα πλοία τους, εκεί βέβαια οι απαλλαγές αφορούν τα πλοία και δυστυχώς μεταφέρονται και στο σκάφος και μπορεί να είναι και 50 και 80 και 100.000 ευρώ. Υπάρχουν συγκεκριμένα λοιπόν κλαμπ τα οποία προσφέρουν ειδικά προϊόντα για τα σκάφη και έχουν πολύ μικρότερες απαλλαγές και πιθανόν να είναι μια καλή λύση προκειμένου να μην υπάρχει η απαλλαγή, το απαλλασσόμενο ποσό, να αγοράζουν και μια απλή αστική ευθύνη προκειμένου να καλύπτουν το συγκεκριμένο κενό. Στις καλύψεις που δίνουν τα P&I Clubs υπάρχουν και προβλέψεις για ατυχήματα πληρωμάτων, τα οποία δεν καλύπτονται από απλές αστικές ευθύνες και πιθανόν και η κάλυψη κάποιου προστίμου, το οποίο επίσης από τις απλές αστικές ευθύνες εξαιρείται. Κλείνοντας λοιπόν την ενότητα για τις αστικές ευθύνες, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να τεθούν μέχρι εδώ αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει ένας μικρός διαδικτυακός μπουφές που θα σας προσφέρουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και να τα απολαύσουμε, αλλά μπορούμε οπτικά τουλάχιστον να νιώσουμε την ατμόσφαιρα ενός διαλύματος. Πρέπει να ανοίξω εγώ τώρα κάποιο μικρόφωνο. Για να δω. Όχι. Όχι, Χρήστο, μπορούμε να το ανοίξουμε καθένας ατομικά και να κάνει τις ερωτήσεις του. Ο Γεράσιμος έχει κάνει μια ερώτηση. Τι γίνεται όταν οι εταιρείες δεν δέχονται να ασφαλίσουν το σκάφος μας για 3 εκατομμύρια για αστική ευθύνη? Είπαμε ότι θα πρέπει σίγουρα να επιλέγουμε τα υψηλά ποσά που μπορεί να προσφερθούν. Αν κάποια εταιρεία ή κάποιος κίνδυνος που εμείς έχουμε δεν βρίσκει στην αγορά 3 εκατομμύρια, αναγκαστικά θα κοιτάξουμε ποια είναι η αμέσως επόμενη. Και δεν είπα το 3 εκατομμύρια, δεν είναι δεσμευτικό. Υπάρχουν καλύψεις και με 1,5 εκατομμύρια. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι σωστό είναι να πηγαίνουμε σε όσο πιο υψηλά νούμερα μπορούμε να βρούμε για να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Φανταστείτε ότι ένα σκάφος είναι στο όνομά μας και γίνει κάτι, ο άνθρωπος που θα υποστεί κάτι στρέφεται κατά ημών. Δηλαδή, αν έχουμε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, όλη μας την περιουσία, μπορεί να διεκδικήσει και από εκεί τη διαφορά. Άρα, λοιπόν, όταν έχουμε ένα υψηλό όριο αστικής ευθύνης, διασφαλίζουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ελπίζω να απάντησα. Συγγνώμη που ενοχλώ, ακούγομαι? Ναι, ακούμε. Δυστυχώς υπάρχουν γραφεία τα οποία το έχουν ως προαπαιτούμενο τα 3 εκατομμύρια για να συνεργαστούν μαζί σου. Μιλάμε για επαγγελματικό σκάφος. Σωστά. Γραφεία εννοείται... agents του εξωτερικού, ναι. Προφανώς κάτι ξέρουν και αυτοί και καλό θα είναι τότε να ασφαλιστείτε σε κάποιο προϊόν που να έχει αυτά τα όρια. Υπάρχουν τέτοια προϊόντα. Αυτό λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάνει σε 4 ασφαλιστικές. Έχω ζητήσει να μου το ασφαλίσουν και 4 μου έχουν πει όχι. Χωρίς να έχω προηγούμενα ατυχήματα, χωρίς να έχω κάτι. Μάλιστα. Αν θέλετε μια μέρα πάρτε μας τηλέφωνο να μιλήσουμε. Εντάξει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για το θέμα αστική ευθύνη μήπως? Στο chatbox δεν υπάρχει κάτι, Χρήστο. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να σε ρωτήσει απευθείας.
Και όπως είπαμε και στο τέλος πλέον, οποιοδήποτε έχει κάποια απορία μπορεί να επανέλθει είτε εδώ είτε σε δεύτερο χρόνο. Είμαστε στη διάθεση του κόσμου. Είναι το αντικείμενο που μας αρέσει να συζητάμε γι' αυτό. Οπότε θέλετε, θα μπορέσουμε να το δούμε. Λοιπόν, έχοντας ολοκληρώσει λοιπόν την πρώτη ενότητα που ήταν η αστική ευθύνη, θα περάσουμε στη δεύτερη που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα νομίζω, που αφορά τις ίδιες ζημιές, που θα έρθουμε να αναλύσουμε την ανάγκη και τον τρόπο με τον οποίο θα ασφαλίσουμε το ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο που όλοι αγαπάμε πολύ, το σκάφος μας. Και πάλι εδώ είτε είμαστε ιδιώτες είτε είμαστε επαγγελματίες, το σκάφος μας το έχουμε αποκτήσει με κόπο και το αγαπάμε. Δεν είναι ένα απλώς αντικείμενο, είναι το σκάφος όλων μας. Και γι' αυτό το λόγο σημαντικό είναι να έχουμε μια μεικτή ασφάλεια για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Έτσι λοιπόν, η ασφάλιση του σκάφους, είτε είναι ιδιωτικό είτε επαγγελματικό, είναι αναγκαία και απαραίτητη, καθώς όπως είπαμε μόλις τώρα, είναι ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο εκτεθειμένο σε πολλαπλούς κινδύνους. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι κανένα ασφαλιστήριο δεν μπορεί να καλύψει κάθε περίπτωση ζημιάς. Βέβαια, καλό είναι να αναζητήσουμε συμβόλαια που έχουν τα περισσότερα σενάρια καλυμμένα. Έτσι λοιπόν όμως στην αγορά υπάρχουν πολλά διαφορετικού τύπου και ποιότητας προϊόντα με διαφορετική δομή και διαφορετική τιμολόγηση ακριβώς λόγω διαφορετικών καλύψεων και την αντιμετώπιση που θα έχουν την προσέγγιση σε καταστάσεις ζημιών. Αυτό που συχνά συζητάει ο κόσμος είναι ότι υπάρχουν πολλά μικρά γράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά μικρά γράμματα, υπάρχουν εξαιρέσεις ή και προϋποθέσεις κάλυψης, τις οποίες θα πρέπει σίγουρα να μελετά ο ασφαλιζόμενος. Και αν αυτός δεν είναι σε θέση ή δεν έχει το χρόνο ή την ικανότητα, υπάρχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που θα μπορέσουν να του εξηγήσουν το προϊόν το οποίο του προσφέρουν. Και βέβαια, πιθανόν να μπορούμε να ρωτήσουμε και κάποιον φίλο μας που έχει σχετική εμπειρία ή είναι νομικός να μας κατευθύνει σχετικά. Καλό είναι να επιλέγουμε προϊόντα που μας δίνονται πάντως με κατανοητό τρόπο ως προς τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις. Και βέβαια να έχουμε επιλέξει μια επώνυμη εταιρεία και ένα συνεργάτη που να γνωρίζει το αντικείμενο. Σίγουρα ένας φίλος μας, πολιτός, ξάδερφος, συγγενής που ασχολείται με τις ασφάλειες και του έχουμε δώσει, ας το πούμε έτσι, τις καλύψεις για το αυτοκίνητο, για το σπίτι, για τη δουλειά μας ή την υγεία μας, είναι η πρώτη επαφή την οποία θα κάνουμε για να ζητήσουμε να μας φέρει μια ασφάλεια για το σκάφος. Αν δεν γνωρίζει όμως το αντικείμενο, είναι πιθανόν να μας φέρει το λάθος προϊόν και βέβαια τη στιγμή που θα έχουμε κάποιο θέμα και θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί του για το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, να μην μπορούμε να έχουμε την αμεσότητα στην επικοινωνία που θα θέλαμε. Εδώ να τονίσω ότι πολλές φορές κόσμος με τον οποίο συζητάω μου λέει, εντάξει, λέει, οι ασφάλειες, ο πράκτορας έχει σημασία, ο καλός, λέει, είναι αυτός που βγάζει αποζημιώσεις. Εδώ εγώ βέβαια διαφωνώ κάθετα. Είναι σημαντικό να είναι ένας καλός επαγγελματίας, ο ασφαλιστικός μας διαμεσολαβητής, ο οποίος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια και στο προασφαλιστικό χρόνο, αλλά και πολύ περισσότερο όταν βέβαια έχουμε μια ζημιά, να μας βοηθήσει με τη δουλειά την οποία θα αναλάβει. Όμως, το σημαντικότερο είναι η ίδια η κάλυψη και τι δικαιώματα προβλέπει το συμβόλαιό μας, διότι ουσιαστικά από εκεί θα πληρωθούμε. Η σχέση ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με μια εταιρεία μπορεί να είναι εύθραυστη, μπορεί τη μια περίοδο να είναι καλές οι σχέσεις και σε μια άλλη περίοδο να μην είναι τόσο καλές. Δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος μας και ο γνώμονας ότι ο πράκτορας ή ο διαμεσολαβητής θα μας κάνει κάτι που δεν γίνεται για να πάρουμε την αποζημίωση. Σημαντικό είναι, επαναλαμβάνω, να έχουμε κατοχυρωμένο το δικαίωμά μας από το συμβόλαιό μας. Σημαντικό είναι να βεβαιωθούμε ότι μας καλύπτει λοιπόν κάθε χρήση που προτιθέμεθα να κάνουμε με το σκάφος, είτε είναι η διαχρήση, είτε είναι επαγγελματική, αν συμμετέχουμε σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, αν μας αρέσει να κάνουμε αρόδο γυροβόλιο, το σκάφος για όλους μας είναι ελευθερία. Ουσιαστικά το θέλουμε να το ευχαριστιόμαστε όσο πιο πολύ, σε όσο πιο πολλές εκτάσεις είναι αυτό δυνατό. Αν όμως το συμβόλαιό μας δεν μας επιτρέπει κάποια πράγματα, είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε και να αποφεύγουμε τις συγκεκριμένες εκθέσεις.
Και πολύ σημαντικό για εμένα είναι το εάν μας καλύπτει το συμβόλαιό μας όπου και αν το σκάφος μας βρίσκεται. Να μας καλύπτει το ίδιο όταν είναι σε ένα αναγνωρισμένο λιμάνι, να μας καλύπτει όμως το ίδιο και όταν είναι σε ένα λιμάνι ενός νησιού, το οποίο πιθανόν να μην τηρεί τις προδιαγραφές, ή όταν είναι σε ένα ρεμέτζο. Εγώ έχω ένα σπίτι και μπροστά μπορεί να έχει την παραλία και ένα ρεμέτζο και να μου αρέσει τις 15 μέρες που πάω διακοπές να έχω εκεί τεμένα το σκάφος μου. Είναι σημαντικό όταν το έχω σε αυτό το ρεμέτζο να ξέρω αν θα καλυφθώ ή όχι, εάν κάποιος μου το κλέψει, εάν κοπεί το ρεμέτζο και βρεθεί στα βράχια ή εάν γίνει κάτι άλλο. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζω εάν το ίδιο καλύπτεται στη θάλασσα και όταν το σκάφος βρίσκεται σε κάποιο χώρο πάρκινγκ, συντήρησης, το χειμώνα, γιατί πολλές φορές μπορεί να δούμε ότι δεν μας καλύπτει εκεί το συμβόλαιό μας. Εδώ να πούμε το εξής. Στην αγορά θα βρούμε δύο βασικά είδη καλύψεων. Σαφώς και όλα τα συμβόλαια δεν είναι ίδια. Το ένα, η μία προσέγγιση είναι η κατανομαζόμενη κίνδυνη και η άλλη προσέγγιση είναι η κίνδυνη κατά παντός κινδύνου. Τα συμβόλαια που είναι κατανομαζόμενη κίνδυνη ή name perils στα αγγλικά είναι συμβόλαια όπως είναι αυτά που καλύπτουν οι ρήτρες Ινστιτούτου του Λονδίνου, τα Yacht Institute Clauses, και αντίστοιχα τα all risk προϊόντα για τα μεγαλύτερα σκάφη μπορεί να καλύπτονται από το American Format 12 ή μπορεί εταιρείες που έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό να έχουν βγάλει δικές τους all risk καλύψεις και να τις προσφέρουν στην αγορά. Ό,τι και αν έχουμε επιλέξει και αν έχουμε για το σκάφος μας, το πιο σημαντικό πάντα είναι να γνωρίζουμε και να δώσουμε προσοχή στις εξαιρέσεις και τις προϋποθέσεις, καθώς αυτές είναι που τυχόν θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο την ώρα που θα έχουμε τη ζημιά και θα πρέπει να αποζημιωθούμε. Και για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, οι κατονομαζόμενοι κίνδυνοι κάνουν αυτό ακριβώς το οποίο ουσιαστικά υπόσχονται, κατονομάζονται συγκεκριμένα και λέει καλύπτουμε για κινδύνους της θάλασσας, πυρκαγιά, εκβολή, πειρατεία, πρόσκουση με τον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις από βάθρας, να μην τις απαριθμίσω όλες, είναι μια σειρά από καλύψεις που δίνει. Αντίστοιχα, τα προϊόντα All Risk έρχονται και μας ενημερώνουν ότι ο ασφαλιστής αναλαμβάνει, πέραν των ρητών εξαιρέσεων, όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία κατά τη διάρκεια ισχύως του συμβολαίου που έχουμε. Και για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, έβαλα λίγο την καλλιτεχνική μου φλέβα να σας συστήσω το φίλο μου το Βρασίδα. Ο Βρασίδας είχε ένα ατύχημα με το σκάφος του και βρέθηκε σε αυτό το έρημο νήσι σε δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση είχε ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν με κατονομαζόμενους κινδύνους και στη δεύτερη περίπτωση είχε ένα κατά παντός κινδύνου. Όταν θα τον με το καλό περισυλλέξουν και θα φτάσει σπίτι του και θα πάρει το συμβόλαιο να το μελετήσει για να κάνει τη δήλωσή του, η μία περίπτωση, εάν το συμβόλαιο του είναι κατονομαζόμενων κινδύνων, ουσιαστικά περιορίζεται η κάλυψη που έχει σε αυτούς τους κινδύνους που έχει αναλάβει το συμβόλαιό του να καλύψει. Και τους έχω βάλει εγώ έτσι για να γίνει κατανοητό σε ένα πλαίσιο ενός κοκοφίνικα. Στη δεύτερη περίπτωση που έχει ένα παντός κινδύνου, ουσιαστικά το εύρος, εδώ θέλω να δείξω, της κάλυψης είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό το οποίο κατονομάζεται στην πραγματικότητα είναι οι εξαιρέσεις, δηλαδή τι δεν θα σου καλύψουν. Πολύ σημαντικό να καταλάβουμε επίσης εδώ και να το γνωρίζουμε είναι ότι στις περιπτώσεις των κατονομαζόμενων κινδύνων το βάρος της απόδειξης ότι αυτό το οποίο συνέβη καλύπτεται το συμβόλαιό του το έχει ο Βρασίδας. Ενώ στις περιπτώσεις των συμβολέων που είναι κατά παντός κινδύνου, το βάρος ουσιαστικά της απόδειξης σε περίπτωση μη αποζημίωσης το φέρουν οι ασφαλιστές, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώσουν στον ασφαλιζόμενο Βρασίδα για ποιον λόγο, δηλαδή σε ποια εξαίρεση, εφαρμόζοντας ποια εξαίρεση, δεν θα προχωρήσουν στην αποζημίωσή του. Έτσι λοιπόν, σημαντικό είναι νομίζω για όλους μας, η κατάλληλη στιγμή για να ελέγξουμε την ασφάλειά μας να μην είναι αυτή όταν θα βρεθούμε στο σημείο που θα έχουμε υποστεί τη ζημιά, αλλά βέβαια να το έχουμε μελετήσει σωστά την ώρα που το αγοράζουμε, που το επιλέγουμε και να ξέρουμε και ακριβώς τι μας περιγράφει. Εδώ έχω πάρει από προϊόντα που γενικώς κυκλοφορούν στην αγορά ένα κείμενο το οποίο δείχνει ακριβώς
πού θα βρούμε τις ειδικές συμφωνίες προϋποθέσεις ή τις ειδικές εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο αναφέρει ότι σε περίοδο παροπλισμού το σκάφος πρέπει να φυλάσσεται σε αναγνωρισμένο λιμάνι, μαρίνα, πάρκινγκ σκαφών ή σε χώρο ασφαλώς περιφραγμένο, στεγασμένο και κλειδωμένο. Έχω δει άλλο αντίστοιχο, το οποίο απαιτεί και κάμερα που να καταγράφει 24ωρο ή όταν το πάρκινγκ είναι κλειστό να υπάρχει και φύλακας. Θα δούμε πάρα πολλά τέτοια κείμενα. Εδώ αναφέρει επίσης ότι το ρεμέντζο δεν αποτελεί αποδεκτό τόπο αγκυροβόλησης και ότι η ηλικία του κυβερνήτη του σκάφους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 70 έτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, γιατί μπορεί στην παρέα μας να είναι ο πατέρας μας, ο θείος μας, κάποιος φίλος ή και εμείς οι ίδιοι να είμαστε 69 ετών και σε 2 χρόνια αυτό το συμβόλαιο να μην μας καλύπτει. Στις ειδικές εξαιρέσεις θα δούμε κείμενα τα οποία αναφέρουν ρητά ότι εξαιρούνται ευθύνες που σχετίζονται με θαλάσσια σπορ ή ότι δεν καλύπτεται η συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες. Αυτά τα κείμενα καλό είναι να τα έχουμε εντοπίσει στο συμβόλαιό μας, γιατί είναι, όπως είπαμε και πριν, τα σημεία στα οποία πιθανόν θα κριθεί η αποζημίωσή μας ή όχι. Πολλές φορές ακούω κόσμο που λέει δεν το πλήρωσε η ασφαλιστική, γιατί λέει είχε έναν όρο που λέγει αυτό. Άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό τον όρο που λέγει να τον ξέρουμε, να τον έχουμε τοπίσει και να μας είναι γνωστός. Και αν δεν τον θέλουμε, ή να ζητήσουμε εκείνη τη στιγμή να αφαιρεθεί, να το διαπραγματευτούμε, ή να ψάξουμε κάποιο προϊόν το οποίο είναι πιο κοντά στις ανάγκες μας. Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως εδώ είναι τι λεφτά θα πάρουμε. Είναι το κέριο σημείο, νομίζω, που γίνονται και παρεξηγήσεις πάντα, όταν έρχεται η ώρα στο διατάφτα. Εδώ θα ξεχωρίσω 2 περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι οι ολικές απώλειες και η άλλη είναι οι επιμέρους ζημιές. Στις ολικές απώλειες η προσέγγιση είναι πάλι, υπάρχουν 2 προσεγγίσεις. Υπάρχει η προσέγγιση του fixed agreed value ή του agreed value, σύμφωνα με την οποία αναγράφεται ένα ποσό στο συμβόλαιό μας, το οποίο δεσμεύει τους ασφαλιστές και εμάς σαν ασφαλιζόμενους ότι είναι κοινά αποδεκτό και σε περίπτωση ολικής απώλειας αυτό είναι και το ποσό που θα πάρουμε. Αν δεν έχουμε τέτοιο όρο, τότε άσχετα με το τι αναγράφει το συμβόλαιό μας, το συμβόλαιό μας θα ρυθμιστεί στην ολική απώλεια με το market value. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα συμβόλαιο που να αναγράφει 100.000 ευρώ και όταν θα επέλθει ο κίνδυνος και θα έχουμε την ολική απώλεια, οι ασφαλιστές να μας ενημερώσουν ότι επειδή το market value είναι 80.000 ευρώ, αυτό είναι και το ποσό που θα πάρουμε. Άσχετα, βέβαια, αν εμείς πληρώνουμε ασφάλιστρο υπολογισμένο στα 100.000. Προσοχή, διότι στο agreed value μπορεί να βρούμε και τελίτσες. Οπότε καλό είναι να έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει τελίτσες το συμβόλαιο αν είναι agreed value. Έχω δει για παράδειγμα κείμενο το οποίο ναι μεν υπόσχεται agreed value κάλυψη, όμως στη συνέχεια αναφέρει ότι εάν την ώρα που επέλθει η ολική απώλεια ή το market value έχει απόκληση 30% από το agreed value, τότε οι ασφαλιστές έχουν δικαίωμα να προσφέρουν, να δώσουν σκάφος σε αντικατάσταση ίδιο με αυτό που χάθηκε. Αυτό άρα, αν δεν θα θέλαμε να μας προσφερθεί κάτι τέτοιο και θα θέλαμε σίγουρα να πάρουμε το ποσό το οποίο έχουμε ασφαλίσει, θα πρέπει να το έχουμε ελέγξει. Ως προς τις επιμέρους ζημιές, εδώ είναι το σημείο που νομίζω ότι γίνονται και πιο πολλές παρεξηγήσεις, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όλα τα συμβόλαια στο Hallen Machinery προβλέπουν απαλλαγές, οι οποίες είναι γνωστές και ως deductibles ή ως excess. Για παράδειγμα, λοιπόν, ένα συμβόλαιο μπορεί να έχει απαλλαγή. Χρήστο, ναι. Συγχώρεσαι με, αλλά προσπαθώ να σε βρω, έχεις πάρει φόρα και δεν μπορώ να σταματήσω καθόλου. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, τεχνικό πρόβλημα στη μετάδοση του live. Οπότε λίγο, μπορείς να συνεχίσεις την παρουσίαση, απλά γύρισε με ένα στο host για να μπορέσω να ξανακάνω το live και μπορεί να συνεχίσει την παρουσίαση σου. Από το participants πάω. Ναι, ναι. Participants. Invite, μου είπε. Όχι, invite. Στο όνομά μου πάνω. More. Μπράβο. Make host. Μπράβο. Και θα σε ξαναγυρίσω εγώ σε λίγα. Ωραία. Εγώ μπορώ να μιλάω. Εσύ μπορείς να μιλάς όσο θέλεις. Εγώ απλά να κάνω πάλι το live. Συγγνώμη, γιατί κόπηκε. Μισό λεπτάκι, γιατί κάτι έγινε τώρα και δεν μου κατέβει. Α, πρέπει να το κατεβάσεις εσύ, μήπως. Συνέχισε την ίδια διαφάνεια, αν θέλεις, την κουβέντα σου, μέχρι να σε ξαναγυρίσω. Απλώς έχει μείνει αυτό εδώ πέρα και δεν μπορώ να το βγάλω για κάτι. Α, τώρα, ωραία. Λοιπόν, έλεγα για τις επιμέρους ζημιές.
Το συμβόλαιο, λοιπόν, τα συμβόλαια προβλέπουν στο Χάλεμα Σύνερη απαλλαγές. Ποσά δηλαδή τα οποία πρέπει εμείς να βάλουμε πρώτα, προτού έρθει η ασφαλιστική να συμπληρώσει το ποσό. Καταρχήν αυτές οι απαλλαγές είναι αναζημιά συνήθως, οπότε εάν μας συμβούν αρκετές ζημιές, όχι κάτω από το ίδιο χρονικό σημείο, αλλά σε μια εβδομάδα αν έχουμε τρεις διαφορετικές ζημιές σε ένα ταξίδι που κάνουμε, η απαλλαγή αφορά την κάθε ζημιά, όχι το ταξίδι μας. Έτσι. Η απαλλαγή λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είναι 1.000 ευρώ, τότε σε περίπτωση μιας επιμέρους ζημιάς των 10.000 ευρώ, ουσιαστικά εμείς θα βάλουμε τα πρώτα 1.000 και οι ασφαλιστές θα έρθουν να βάλουν τα υπόλοιπα 9.000 ευρώ. Βέβαια, αν το σκάφος μας είχε και μια ηλικία 3 ετών και πάνω συνήθως, εκτός από το χιλιάρικο που θα βάλουμε εμείς, πιθανόν να κληθούμε να βάλουμε και επιπλέον ποσά, διότι θα μας αφαιρέσουν και μια παλαιότητα. Μπορεί λοιπόν στη ζημιά των 10.000 ευρώ, αν το σκάφος μας είναι πενταετίας, να έρθει η ασφαλιστική βάση του συμβολαίου που έχουμε και να μας πει ότι θα αφαιρεθεί και ένα 30% παλαιότητα. Έτσι λοιπόν, στις 10.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση, τελικά εμείς θα πρέπει να βάλουμε 4.000 ευρώ και οι ασφαλιστές θα βάλουν τις 6.000. Αν δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, θα πρέπει το συμβόλαιό μας να προβλέπει τον όρο New for All, το οποίο αμέσως συνεπάγεται ότι δικαιούμαστε να αποζημιωθούμε σε καινούρια ανταλλακτικά για τη ζημιά που πάθαμε. Αντίστοιχα, η αποζημίωση γίνεται, αυτό το έχουν συνήθως τα σκάφη που πάνε σε αγώνες ιστιοπλοείας, σε μέρος δηλωμένων ποσών, για παράδειγμα, έχουν προδηλώσει την αξία του άλμπουρου, των πανιών κτλ. Και όταν γίνεται κάποια ζημιά, επί των δηλωμένων ποσών και όχι των καινούριων, πόσο κοστίζει στην αγορά καινούριο το άλμπουρο, έρχονται κάποια συμβόλαια και αποζημιώνουν με αυτόν τον υπολογισμό. Αν έχουμε όμως new for all και κάλυψη και για αγώνες ιστιοπλοείας, θα αποζημιωθούμε στο ποσό καινούριου άλμπουρου την στιγμή που θα το απολέσουμε και πανιών και ό,τι άλλο προβλέπεται από το συμβόλαιο, εφόσον ο κίνδυνος καλύπτεται από το συμβόλαιό μας. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Αυτό το οποίο μας συμβαίνει πρέπει να προβλέπεται από το συμβόλαιό μας. Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλες τυχόν αφαιρέσεις, οι οποίες συνήθως έχουν να κάνουν με την ολική απώλεια. Θα δούμε και παρακάτω στα case studies. Πιθανόν να είναι να πάρουμε την αποζημίωσή μας στο ποσό που περιμένουμε ή στο market value και να ενημερωθούμε εκ των υστέρων ότι πρέπει να μας κοπεί και κάτι από αυτή την αποζημίωση, διότι υπάρχουν πολλά έξοδα, δαπάνες που γίνανε για την απομάκρυνση του ναυπηγείου, του ναυαγείου, με συγχωρείτε, ή του άλλες υποστηρικτικές κινήσεις που γίνανε, οπότε τελικά να πάρουμε λιγότερα. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε και τι προβλέπει σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αν θα αφαιρεθούν επιπλέον ποσά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό και παρεξηγημένο θέμα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Στην αγορά θα βρούμε συμβόλαια τα οποία μπορεί να διέπονται είτε από το αγγλικό, είτε από τα άλλα σύγχρονα ευρωπαϊκά δίκαια, όπως είναι το ελληνικό, το γαλλικό, το γερμανικό. Εδώ έχουμε το εξής. Ουσιαστικά το αγγλοσαξονικό μοντέλο δεν στηρίζεται, όπως γνωρίζουμε, στην εξουσία του νομοθέτη, αλλά οι δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν ερμηνεία του νόμου και καλούνται να δημιουργήσουν δικούς τους δικαϊκούς κανόνες, οι οποίοι κιόλας έχουν δεσμευτική δύναμη και μελλοντικά, ανεξάρτητα και αν έχουν πέσει σε αχρησία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, τα σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα, όπως είπαμε και το ελληνικό, αποτελούν κωδικοποιημένο γραπτό δίκαιο, το οποίο σίγουρα είναι γνωστό από πριν στον νομικό μας σύμβουλο, εάν θέλουμε να κάνουμε κάποια δικαστική διαμάχη και μπορεί να μας κατευθύνει πολύ πιο εύκολα βάσει των γραπτών κειμένων και του αστικού κώδικα και του εμπορικού κώδικα και ό,τι άλλο απαιτείται. Εδώ αυτό που είναι πολύ σημαντικό και έχω παρατηρήσει ότι γίνεται μία σύγχυση, εδώ μιλάμε για το εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική μας σύμβαση. Δηλαδή, αν δεν αποζημιωθούμε από τον ασφαλιστή μας και θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτή την αποζημίωση, ποιο είναι το δίκαιο το οποίο θα ρυθμίσει αυτή τη σχέση. Δεν αφορά τα ναυτικά ατυχήματα, τα οποία βέβαια καλύπτονται από
άλλες, λαμβάνονται υπόψη άλλες παράμετροι, όπως είναι τα χωρικά ύδατα στα οποία έλαβε χώρα, οι σημαίες των σκαφών που θα έχουν εμπλοκή και οι εθνικότητες των ανθρώπων που βρίσκονταν στα σκάφη και πιθανόν έχουν επίσης συμμετοχή στο όλο θέμα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και το προηγούμενο slide, διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος ο οποίος δεν το γνώριζε αυτό, του κόστησε, να δούμε έτσι, 8 εκατομμύρια και πιθανόν και 13. Διότι ακριβώς δεν γνώριζε ότι έχοντας επιλέξει κάποιο από τα συγκεκριμένα συμβόλαια, τελικά βρέθηκε στην δυσάρεστη θέση να ενημερωθεί ότι δεν προκύπτει από κάποια δικαστική απόφαση που βγήκε καθόλου αποζημίωση. Στο σημείο αυτό, και προτού προχωρήσουμε στα case studies, θα ήθελα να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα, γιατί ήταν αρκετή πληροφορία νομίζω που έδωσα και κάπου πιθανόν να χάθηκε και κάποιο κομμάτι. Αν θέλετε να κάνουμε κάποιο σχόλιο ή να υπάρχει κάποια ερώτηση. Χρήστο, στο chat δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Χρήστο, δεν μιλήσαμε για κλοπές καθόλου. Καλησπέρα σε αυτή την ενότητα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για κλοπές, διότι θα το δούμε στο case studies. Τάκη, okay. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση και είναι ακόμα ο κόσμος μαζί μας, ακόμα... Είναι. Εντάξει, το φτιάξαμε, αποκαταστήσαμε και λίγο το live. Χάσαμε λίγη ώρα βέβαια. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Εντάξει, αφού και αυτά. Ρίξαμε το ίντερνετ που λέει. Λοιπόν, να προχωρήσω τότε και στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης, το οποίο είναι οι συνηθέστερες ζημιές που συνήθως συμβαίνουν. Η πρώτη, ας το πούμε έτσι, συχνότητα σε παγκόσμιο επίπεδο που φτάνει στα γραφεία που εμείς διαχειριζόμαστε, είναι η σύγκρουση. Στη σύγκρουση συμβαίνουν συνήθως δύο πράγματα. Ή φταίνε και οι δύο, ή φταίει ο ένας από τους δύο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλό συμβόλαιο και ιδίων ζημιών, αλλά βέβαια και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Συνήθως, να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλείται μπλέξιμο και έχοντας και το δικό μας συμβόλαιο ίδιων ζημιών, σαφώς θα είμαστε ένα βήμα πιο γρήγορα κοντά στην αποκατάσταση των ζημιών που θα έχει υποστεί το σκάφος μας, μέχρι να μπορέσει να ξεκαθαρίσει από εκεί και πέρα ποιος και σε ποιο βαθμό ευθύνεται και να δούνε πώς θα επιμεριστεί το οικονομικό βάρος. Είναι σημαντική λοιπόν τότε και η κάλυψη των ίδιων ζημιών και η αστική ευθύνη, γιατί μπορεί σε ένα τέτοιο σενάριο να έχουμε δυστυχώς και τραυματισμούς ή και πιο βαριά περιστατικά και οι απαιτήσεις που θα στραφούν εναντίον μας να είναι αρκετά υψηλές. Το δεύτερο συνηθέστερο έχει να κάνει με την ανωτέρα βία ή το act of God. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα από τον τυφώνα Ήρμα που είχε πληξεί την Καραϊβική το 2017 και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Η αλήθεια είναι ότι από αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο πάρα πολλές ασφαλιστικές δεν άντεξαν το βάρος στην αγορά και αποχώρησαν από την κάλυψη του συγκεκριμένου κλάδου και έχουν μείνει πλέον λιγότερες εταιρείες και δυνατότητες που καλύπτουν τον κλάδο των σκαφών. Εδώ, για να σας πω κάποιες πληροφορίες, χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές που είχαν προκληθεί. Ένα μεγάλο μέρος των σκαφών βρισκόταν εκτός νερού, όπως μπορείτε και να δείτε. Και ουσιαστικά οδήγησε την ασφαλιστική αγορά στον κλάδο των σκαφών σε αυξήσεις των ασφαλίστρων. Και θυμάμαι, από τότε ο κόσμος διαμαρτυρόταν ότι και επειδή έγινε στην Καραϊβική όλο αυτό το συμβάν, θα πρέπει εμείς στη Μεσόγειο να πληρώνουμε παραπάνω ασφάλιστρα. Και η απάντηση έρχεται στο επόμενο slide. Δυστυχώς δεν γίνονται μόνο στην Καραϊβική.
Αυτές και οι δύο φωτογραφίες είναι από την Ελλάδα. Στη μία περίπτωση πάρα πολλά σκάφη, νομίζω γύρω στα 45 στον αριθμό, πέσανε από ένα αντίστοιχο φαινόμενο από τα βάζα, τα οποία τα κρατούσαν για τη χειμερινή του συντήρηση, ήταν τα σκάφη έξω. Και δεξιά είναι η πολύ πρόσφατη εικόνα που έχουμε όλοι από το φαινόμενο του Σεπτεμβρίου τον Ιαννό, όπου βέβαια οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Εδώ να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι το συμβόλαιό μας, λοιπόν, να μας καλύπτει τόσο και εντός και εκτός νερού, αλλά και να μην έχει και περιορισμούς ως προς τα αναγνωρισμένα λιμάνια, διότι το σκάφος, τα σκάφη, δεν ξέρουμε πού μπορεί να βρεθούν. Και επίσης, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να κάνουμε συμβόλαια 12 μήνα, διότι, και είναι πολύ σημαντικό να το πω και αυτό, ένα 40% των ζημιών γενικώς σε κόστος παρατηρείται τους χειμερινούς μήνες που τα σκάφη δεν ταξιδεύουν. Να πω και κάτι άλλο εδώ για τα 12 μήνα συμβόλαια. Αστική ευθύνη να κάνει κάποιος για 3 μήνες ή για 6 μήνες έχει νόημα. Το συμβόλαιο όμως των ίδιων ζημιών πρέπει να είναι και 12 μήνο, αλλά και να το ανανεώνουμε, διότι όταν θα γίνει μια ζημιά, οι ασφαλιστές θα πρέπει και αυτοί, για να το έχουν αναλάβει, να ξέρουν την ιστορικότητα του σκάφους. Αντίστοιχα, συμβάντα υπάρχουν και σε περιπτώσεις σεισμών, το οποίο επίσης στη χώρα μας είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε συχνά και θα πρέπει να ξέρουμε αν το σκάφος καλύπτεται όταν είναι και εκτός νερού και για αυτό το σενάριο. Τρίτο συχνότερο είναι η πρόσκουση ή προσάραξη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε συχνά στην Ελλάδα. Να θυμίσω πάλι το βίντεο που είδαμε στην αρχή, που το καταμαράν των ανθρώπων παρασυρώταν καταρχήν από τον αέρα και από την δεν κράταγε η άγκυρά τους. Θα μπορούσε λοιπόν, εάν ο αέρας είχε ξεκινήσει τη νύχτα, να έχουν ξυπνήσει το πρωί και να έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ το έχω δει αυτό στην Αγία Μαρία στην Αίγινα, όπου ένα διπλανό σκάφος, 3 ώρα τα ξημερώματα, άρχισε ξαφνικά απλώς να ταξιδεύει και του φωνάζαμε όλοι οι υπόλοιποι που είχαμε βγει έξω, βέβαια, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα, για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι και να προλάβουν να αντιμετωπίσουν το γεγονός. Επίσης, στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά και πιθανόν αυτό να οφείλεται και στα αρκετά επαγγελματικά σκάφη τα οποία υπάρχουν στην χώρα μας και ταξιδεύουν. Έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό να απολαύσουν, όπως είπαμε, τα ελληνικά νησιά και, τα νερά μας. Όμως μπορεί να μην έχουν την επαρκή γνώση, εμπειρία ως προς την σωστή αγκυροβολία ή να μην είναι εξοικειωμένοι με το βυθό ή με άλλα πράγματα που υπάρχουν τοπικά εδώ και σίγουρα παίζουν το ρόλο τους μέχρι να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Εδώ είναι πολύ σημαντικό πάλι να επισημάνουμε το κομμάτι του εάν τυχόν υπάρχουν απαλλαγές σε περίπτωση της ολικής απώλειας. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε κάποιος δίτης έχει σπεύσει να υποστηρίξει, από κάτω δουλεύει προκειμένου να στεγανοποιήσει, θα μπορούσε όμως αυτό να οδηγήσει σε μια ολική απώλεια τελικά του σκάφους και το συμβόλαιό μας να μην προβλέπει απεριόριστα την κάλυψη τέτοιων εξόδων και να πρέπει να αφαιρεθούν από την ολική μας τελικά αποζημίωση. Εδώ για το φίλο μου τον Τάκη, είναι η διάξη και η κλοπή, όπου πολύ συχνά, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Πολλά συμβόλαια, καταρχήν, εδώ ξεχωρίζουν τι είναι κλοπή και τι είναι διάρρηξη. Η διάρρηξη είναι να παραβιαστεί κλειδωμένος, κλειστός χώρος του σκάφους και η κλοπή είναι να μας πάρουν πράγματα τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα πάνω στο σκάφος. Πολλά συμβόλαια λοιπόν μπορεί να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση σε περίπτωση διάρρηξης και σε περίπτωση κλοπής. Εδώ σημαντικό είναι να ξέρουμε εάν καταρχήν υπάρχει απαλλαγή στην αποζημίωσή μας, στη μία ή στην άλλη περίπτωση, εάν καλύπτονται και πέρα από τον εξοπλισμό του σκάφους προσωπικά αντικείμενα, εάν πιθανόν πρέπει να έχουμε δηλώσει στην ασφαλιστική από πριν τι αντικείμενα έχουμε στο σκάφος. Για παράδειγμα, ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να έχουν αρκετά σετ πανιών και να γίνει μια διάρρηξη σε κάποια μαρίνα εδώ στην Αττική, που συνήθως εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα φαινόμενα.
και να αφαιρεθούν από μέσα αρκετά πανιά ή άλλα είδη προσωπικά, και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει με ποιον τρόπο θα καλυφθεί. Δυστυχώς είναι λίγοι οι πραγματικά φυλασσόμενοι χώροι στην Ελλάδα, και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τελικά αν το συμβόλαιό μας όπου βρίσκεται το σκάφος θα καλυφθεί και για αυτού του είδους την περίπτωση. Γνωρίζω ένα περιστατικό όπου για σκάφος το οποίο ήταν μάλιστα σε κάποιον χώρο που είναι για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, να βγει το χειμώνα το σκάφος και να παραμείνει εκεί για τη διαχείμασή του, έγινε διάρρηξη και η ασφαλιστική δεν αποζημίωσε τον άνθρωπο, διότι είχε υπογράψει ένα χαρτί με το οποίο πολύ λογικά αυτός ο οποίος έχει τον χώρο του είχε δηλώσει ότι ο χώρος δεν φυλάσσεται. Εάν λοιπόν θέλουμε να καλυπτόμαστε και για τη διάρρηξη όπου και αν βρίσκεται το σκάφος, θα πρέπει να διαλέξουμε ένα συμβόλαιο τέτοιο που να το προβλέπει και αυτό. Πολύ σημαντικό εδώ να πω ότι επειδή τα αντικείμενα τα οποία κλέβονται από τα σκάφη ή από κάποια διάρρηξη ή αποκλοπή, οι άνθρωποι που τα κλέβουν, αν δεν τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, θα κοιτάξουν να τα διοχετεύσουν στην ίδια αγορά, η οποία είναι κλειστή, μικρή αγορά μεταξύ μας. Όλοι πάνω κάτω θα έχουμε μια γνωριμία. Καλό είναι όταν μας προσφέρει κάποιος αντικείμενα τα οποία δεν ξέρουμε την προέλευσή τους, να μην τα αγοράζουμε βέβαια, όσο σε προνομιακή τιμή και να μας δίνονται. Τα τελευταία χρόνια δε, που υπάρχουν σειριακοί αριθμοί και καταγράφονται, πολύ εύκολα μπορούμε να βρεθούμε μπλεγμένοι. Ξέρω μια τέτοια υπόθεση, επειδή το τέντερ το οποίο πήραμε ή το εξολέμιο τελικά έχει δηλωθεί κάπου κλεμμένο. Ελπίζω να έχω απαντήσει και στο τάκι τις απορίες, αλλά μετά στο τέλος μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το θέμα ή σε όποιο άλλο θέμα θέλετε και να το δούμε. Το πέμπτο πολύ συχνό είναι το σπάσιμο του καταρτιού. Είναι ένα σίγουρα πολύ αγχωτικό γεγονός σε όποιον το έχει βιώσει. Εμένα όσοι άνθρωποι έχουν περάσει από το γραφείο και είχαν αυτή την δυσάρεστη εμπειρία, νομίζω ότι για πολύ καιρό έχουν έτσι στο βλέμμα τους την αγωνία που περάσανε κάτω από τις συνθήκες από τις οποίες χάσανε το άλμπουρο. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε καταρχήν τι ποσό θα αποζημιωθεί στο τέλος εάν μας συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Εάν το συμβόλαιό μας είναι με τον όρο New for All, όπως είδαμε πριν, και δεν έχουμε συμβόλαιο το οποίο ξεκαθαρίζει από πριν τα ποσά τα οποία θα αποζημιωθούν, σαφώς και θα έχουμε δικαίωμα να αποζημιωθούμε σε ένα καινούριο άλμπουρο, σε καινούρια πανιά, μείον την απαλλαγή μας. Εάν βέβαια έχουμε με κάποιες επιπλέον αφαιρετέα ποσά συμβόλαιο, θα πάρουμε τελικά αυτό το οποίο θα προκύψει. Όμως είναι σημαντικό να το ξέρουμε από πριν για να μην στεναχωρηθούμε, και είναι μια άσκηση που εγώ πάντα λέω σε κάποιον να την κάνει με τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή, να του πει ότι μου πέφτει το άλμπουρο και τελικά να ξέρεις τι ποσό θα πάρεις, γιατί ξέρω ότι εσάς ειδικά όλους που τρέχετε σε αγώνες είναι το κύριο άγχος που έχετε το άλμπουρο και τα πανιά. Σημαντικό θέμα και για το άλμπουρο είναι να ξέρουμε εάν η παλαιότητα που το άλμπουρο έχει αποτελεί λόγο να μην αποζημιωθούμε σε περίπτωση που πέσει, εάν απαιτείται από την εταιρεία κάποιος τακτικός τεχνικός έλεγχος τον οποίο θα πρέπει να προσκομίζουμε, και βέβαια πολύ σημαντικό, μια λεπτομέρεια, εάν το άλμπουρο πέσει λόγω ελαττωματικού μέρους θα μας καλύψει το συμβόλαιό μας ή όχι, γιατί μπορεί ναι μεν να έχουμε το σπάσιμο του άλμπουρου, την πτώση του άλμπουρου σαν κάλυψη, αλλά στις εξαιρέσεις λόγω κάποιου ελαττωματικού μέρους να εξαιρείται και τελικά να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να τα πληρώσουμε όλα από την τσέπη μας. Έχω αρκετά τέτοια περιστατικά και οι άνθρωποι που μου τα έχουν μοιραστεί δεν γνωρίζαν από πριν ακριβώς με ποιον τρόπο θα αποζημιώνονταν σε περίπτωση που θα τους συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το επόμενο, συχνότερο, είναι ο κεραμός. Τα τελευταία χρόνια είναι φαινόμενο το οποίο δυστυχώς έχει γίνει πολύ πιο έντονο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα σκάφη μας πλέον έχουν ολοένα και πιο ακριβό εξοπλισμό, ειδικά ηλεκτρονικό αλλά και ηλεκτρολογικό, κάνει μια τέτοιου είδους ζημιά από κεραυνό αρκετά κοστοβόρα.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε εάν καταρχήν μας καλύπτει αυτή τη ζημιά το συμβόλαιό μας και να γνωρίζουμε και επίσης με ποιο τρόπο θα μας αποζημιώσει. Πάλι εδώ το new for all είναι πολύ σημαντική παράμετρος και επίσης επειδή το σκάφος μετά από κεραυνό γίνεται μη κατοικήσιμο, εάν τυχόν κάνουμε κάποιο μεγάλο ταξίδι με το σκάφος, πιθανόν να θέλουμε να γνωρίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις όπου το σκάφος θα καταστεί μη κατοικήσιμο, προβλέπεται και από το συμβόλαιό μας μία παροχή να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο ή αν χάσουμε τις υπόλοιπες μέρες των διακοπών με το ιδιωτικό μας σκάφος. Συνήθως προβλέπει και την άβλωση κάποιου σκάφους για να μην χάσουμε τις συγκεκριμένες μέρες μας. Το έβδομο πιο συχνό είναι η εισρωή υδάτων και η βύθιση. Εδώ ουσιαστικά, πολύ σημαντικό πάλι, είναι να έχουμε ελέγξει το συμβόλαιό μας, όπως και στο άλμπουρο, εάν καλύπτεται αυτού του είδους η ζημιά από ελαττωματικό μέρος. Διότι συνήθως τέτοιου είδους καταστάσεις προκαλούνται από κάποια βάνα η οποία είναι ελαττωματική, από κάτι το οποίο ουσιαστικά θα το προκαλέσει και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν αυτό το οποίο το προκαλεί καλύπτεται. Επίσης, επειδή τέτοιου είδους γεγονότα συμβαίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και συνήθως όταν δεν είμαστε στο σκάφος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν ο συνεργάτης μας στην ασφάλιση του σκάφους για τέτοιες περιπτώσεις είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, αν υπάρχει κάποιο hotline, διότι αυτού του είδους ζημιές, όπως είπαμε, μπορεί να γίνουν εκτός των εργασίμων ωρών και ημερών. Το 8ο συχνότερο έτσι, περιστατικό που βλέπουμε είναι οι φωτιές, το οποίο είναι και αυτό πολυσύνθετο, διότι εδώ και η αστική ευθύνη έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, αλλά και βέβαια με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούμε κι εμείς για το δικό μας σκάφος. Εδώ ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το δικό μου σκάφος και τριών ανθρώπων γύρω μου τα άλλα σκάφη και ας πάρουμε το σενάριο ότι από δική μου πράξη παράληψη καταρχήν έχει προκληθεί όλο αυτό το γεγονός. Καταλαβαίνετε πριν που είδαμε τα ύψη, τα όρια των αποζημιώσεων σε 150.000 ευρώ, ότι αυτά τα σκάφη δίπλα μου δεν κάνουν 150.000 ευρώ. Αν λοιπόν εγώ προκάλεσα αυτήν όλη τη ζημιά, φαντάζεστε ότι το συμβόλαιό μου, αν έχει 150.000 ευρώ υλικές ζημιές, θα πληρώσει ουσιαστικά μόνο τα 150. Θα έχει, οι ασφαλιστές θα έχουν από την πλευρά τους κάνει αυτό το οποίο είχαν υποσχεθεί, θα πληρώσουν αυτό το νούμερο. Εγώ όμως θα είμαι εκτεθειμένος για όλη την υπόλοιπη αυτή ζημιά. Φανταστείτε ότι παράλληλα εδώ υπάρχει θαλάσσια ρήπανση, υπάρχουν άλλα ποσά τα οποία σαφώς θα προκληθούν. Αν λοιπόν υπάρχει δική μας ευθύνη, να άλλο ένα παράδειγμα όπου η μεγάλη υψηλή αστική ευθύνη έχει νόημα και να δούμε και τα επιμέρους κομμάτια και βέβαια άλλος ένας λόγος εδώ γιατί πρέπει να έχουμε δική μας ασφάλεια ίδιων ζημιών. Έχω ένα παράδειγμα να σας πω. Κάποια στιγμή πριν από λίγα χρόνια σε κάποιο λιμάνι, το βράδυ κάποιος πέταξε ένα στουπί με βενζίνη σε ένα σκάφος. Το σκάφος αυτό κάηκε και δίπλα σε αυτό καήκαν αντίστοιχα και τα υπόλοιπα σκάφη. Την άλλη μέρα το πρωί οι άνθρωποι από τα δίπλα σκάφη έψαξαν να βρουν τον ιδιοκτήτη εκεί στη Μπροβλήτα και του ζητάγανε αποζημίωση. Και επειδή το σκάφος αυτό το είχαμε εμείς ασφαλισμένο, οι άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μας, εξετάσαμε το αίτημά τους και το τμήμα ζημιών ουσιαστικά αυτό που πολύ σωστά είπε ότι εδώ δεν υπάρχει ούτε πράξη, ούτε παράληψη, ούτε ευθύνη του ανθρώπου αυτού, διότι κάποιος που δεν γνωρίζει κανείς ποιος είναι, το βράδυ εμφανίστηκε και ακριβώς έκανε αυτόν τον εμπρισμό. Συνεπώς δεν υπάρχει εδώ ευθύνη, ο καθένας θα πρέπει να αποζημιωθεί από το δικό του συμβόλαιο για το Hull & Machinery. Σημαντικό επίσης εδώ είναι να ξέρουμε αν και με ποιο τρόπο τι απαλλαγές θα έχουμε αν το σκάφος δεν καταστραφεί ολοσφαιρώς, εάν το σκάφος μπορεί να επισκευαστεί, να γνωρίζουμε τη συμμετοχή και με ποιο τρόπο θα γίνει η αποζημίωση αυτή. Το ένατο συνηθέστερο είναι η επιθαλάσσια ροή. Εδώ να παραφράσω λίγο τον όρο αστικός μύθος και να το κάνω ναυτικός μύθος. Υπάρχει ένας ναυτικός μύθος ότι άμα σε βοηθήσει κάποιος στη θάλασσα, το μισό σου σκάφος αμέσως γίνεται του άλλου.
Υπάρχει εδώ και μια ερώτηση, είναι ακριβώς το κομμάτι. Το 9. Ναι, που ναι. Ο Κώστας Επεριώτης ρωτάει για τις περιπτώσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας από άλλα ιδιωτικά σκάφη ή αλλιευτικά. Οπότε νομίζω ότι εδώ μπορούμε να το εξηγήσουμε. Πολύ ωραία. Ερώτηση. Υπάρχει λοιπόν ο ναυτικός μύθος, με τον οποίο το μισό σκάφος, μόλις κάποιος σε βοηθήσει, γίνεται δικό του. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Καταρχήν, να πούμε το εξής. Όταν μιλάμε για επιθαλάσσια ρογή, πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι που είναι πάνω στο σκάφος, αν εμείς είμαστε εκεί κοντά, είμαστε υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουμε, τους ανθρώπους, να τους πάρουμε και να τους σώσουμε. Αυτό το οποίο μπορεί να τεθεί σε συζήτηση είναι πιθανή αποζημίωση για το σώσιμο του σκάφους, της περιουσίας. Εκεί λοιπόν πάρα πολλά πράγματα θα ληφθούν υπόψη στο τέλος, μεταξύ των οποίων οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Εδώ αυτό το σκάφος στη φωτογραφία φαίνεται να έχει λάβει κάποια βοήθεια σε κατάσταση μπουνάτσας και προφανώς από κάποιο σημείο θα μεταφερθεί μέχρι κάποιο άλλο και βέβαια πρέπει να πάρει ένα ποσό σαν ικανοποίηση για το χρόνο. Κάποιοι άνθρωποι, μου έχει τύχει αυτό, χαρήκανε με δύο μπύρες και ένα κέρασμα στο ταβερνάκι. Κάποιοι άλλοι ζητάνε και περισσότερα χρήματα όταν είναι ιδιώτες κτλ. Το σημαντικό πάντως να θυμόμαστε είναι ότι πάντα παίζει ρόλο σε τι κατάσταση ουσιαστικά παρέχεται αυτή η βοήθεια. Να θυμίσω πάλι το βίντεο το οποίο είδαμε στην αρχή, όπου τα δύο σκάφη δεν είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν με τις ίδιες δυνάμεις, οπότε εμφανίστηκε η τράτα η οποία τους υποστήριξε. Σαφώς και η τράτα εκεί έχει δικαίωμα να ζητήσει ποσά προκειμένου να αποζημιωθεί για τον κόπο και την υποστήριξη που παρήχε και εκεί όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ποσά θα τεθούν στο τέλος υπό κάποια σωστή κρίση και υπολογισμό των πραγματικών δεδομένων. Για να πω το εξής, όσες φορές έχω τύχει εγώ υποθέσεις όπου ζητήθηκαν ποσά τα οποία ήταν παράλογα και οι ασφαλιστές πρότειναν ποσά τα οποία δεν ήταν και λίγα, σαν ικανοποίηση όμως αυτού ο οποίος έσπευσε για την παροχή βοήθειας. Τελικά, όταν τελείωσαν τα δικαστήρια, τα ποσά που επιδικάστηκαν συνήθως ήταν πιο κοντά σε αυτά που πρότειναν οι ασφαλιστές παρά σε αυτά τα οποία απαιτούσαν οι άνθρωποι που είχαν προσφέρει την αρρωγή. Τώρα, ως προς το θέμα αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη που θα παρέχουν βοήθεια, νομίζω το κάλυψα λίγο. Το θέμα εδώ είναι ότι πολλές φορές και ειδικά σε ξένους ανθρώπους, επειδή το λιμενικό δεν έχει τη δική του δυνατότητα, νομίζω δεν έχει και αρμοδιότητα να υποστηρίξει τέτοιου είδους καταστάσεις, επιστρατεύει, στέλνει κάποιον ο οποίος είναι στην περιοχή, συνήθως κάποιος ψαράς, να υποστηρίξει. Οπότε, γίνεται η κίνηση αυτή συνήθως και με την εντολή του λιμενικού και βέβαια όταν το σκάφος πια φτάσει ασφαλές στο λιμάνι, εκεί θα υπάρξει η τελική, ας το πούμε, συμφωνία συνήθως για το τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να πληρωθεί. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Για το συγκεκριμένο θέμα, για την παροχή βοήθειας, πρακτικά τι ακολουθείτε όταν πρόκειται για απέτηση από τον διασώστη ενός οποιοδήποτε ποσού, ίσως χαμηλού ποσού, θα πρέπει να επισέλθει η ασφάλεια, να το διαπραγματευτεί ή ο ιδιοκτήτης μπορεί να το χειριστεί κατά την κρίση του? Να πούμε το εξής εδώ. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε τι προβλέπει το συμβόλαιό σας, γιατί δεν έχουν όλα τα συμβόλαια την ίδια προσέγγιση. Και είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σας, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσω και κάτι. Πάντα, όταν εμείς μιλάμε με κάποιον και οι απαιτήσεις όλων είναι απέναντι σε εμάς, οι ασφαλιστές έρχονται μετά να κρίνουν και να δουν βάσει της σύμβασης ποιο ποσό θα συνεισφέρουν. Το ότι κάποιος λοιπόν μας ζητάει χρήματα, ουσιαστικά από εμάς τα ζητάει. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε εκτεθειμένοι και πρέπει να λήξουμε και να κλείσουμε το θέμα σαν να μην ήμασταν ασφαλισμένοι. Όταν λοιπόν φτάσω στο λιμάνι και έρθει κάποιος και μου πει δώ μου 5 εκατοστάρικα για να κλείσουμε το θέμα, εγώ προσωπικά, ανάλογα βέβαια και με το τι έχει γίνει,
θα τα δώσω σαν χρήστος, δεν μιλάω τώρα ασφαλιστικά, για να κλείσω γρήγορα μια απέτηση που γίνεται απέναντί μου και μετά θα πάω στην ασφαλιστική να δηλώσω ότι ξέρετε κάτι, έχει συμβεί αυτό, πήρε ο άνθρωπος 500 ευρώ, αν το προβλέπει το συμβόλαιό μου, μου έδωσε και ένα χαρτί ότι δεν έχει πλέον κάποια απέτηση, παρακαλώ πολύ αν το προβλέπει η σύμβασή μας, να μου δώσετε το 500 αυτό ή ό,τι από αυτό έχω λαμβάνει. Αν όμως αντιληφθούμε σαφώς ότι έχουμε μπλέξει με κάποιον ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση υψηλών απαιτήσεων, καλό είναι να βρούμε τον συνεργάτη μας, τον ασφαλιστή ή την εταιρεία που έχουμε το συμβόλαιο, όπως είπαμε, θα πρέπει να έχουμε επαφή ανά πάσα ώρα και στιγμή τη δυνατότητα επαφής. Προκειμένου πιθανό να μας βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση με κάποια δική τους συμβουλή, με το να ορίσουν κατευθείαν κάποιον πραγματογνώμονα που θα μας βοηθήσει και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, γιατί σίγουρα είναι μια κατάσταση την οποία δεν τη ζούμε καθημερινά και επίσης είναι σίγουρο ότι όλοι μας όταν είμαστε στο σαλόνι είμαστε οι καλύτεροι καπεταναίοι. Όταν όμως βρεθούμε στη δύσκολη κατάσταση, ο καθένας έχει την απόφαση που πρέπει να πάρει και να κατευθύνει ανάλογα τη δράση που θα αναλάβει. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση εδώ? Ναι, κύριε Γιώργο. Αυτό... Εγώ... που λέτε, ξέρουμε τι, και ξέρουμε τις... πώς συμπεριφέρονται οι διασώστες. Αλλά ο ξένος πολλές φορές, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πιάνεται κορόιδο και μπορεί να τον πάρει ο ψαράς και τα 2 και 3 και 4 χιλιάρικα και ερχόμαστε μετά κι εσείς και εγώ σαν πραγματογνώμονας μπροστά σε καταστάσεις που δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικές κατά κάποιο τρόπο. Εκεί τώρα πρέπει να υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τις ασφαλιστικές εταιρείες προς τους ιδιωτικούς καταστάσεις. Είναι πάντοτε το χαρτί ερώτημα. Γιατί έχω έρθει σε σύγκρουση αρκετές φορές με τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια, έχουμε και τις άλλες απαιτήσεις, οι οποίες είναι υπερβολικές πραγματικά. Εκεί πάμε βέβαια αλλού. Αλλά μιλάω τώρα για τις πιο χαμηλές. Παρόλα αυτά, κρινόμενες και αυτές κάπως υπερβολικές. Συνήθως οι εταιρείες δίνουν τέτοιου είδους συμβουλές βεβαίως όταν ερωτηθούν στους πελάτες. Δεν υπάρχει όμως έτσι κάποια συγκεκριμένη οδηγία που θα δοθεί από πριν. Όποιος ενδιαφέρεται και επικοινωνεί για το συγκεκριμένο θέμα, κατηδίαν σαφώς και υπάρχουν πολλές δυνατότητες πληροφορίας που δίνονται και στέλνονται. Μάλιστα. Να προχωρήσω στο επόμενο slide ναι. Και να δούμε τις ερωτήσεις στο τέλος, θα έλεγα εγώ τις υπόλοιπες. Το 10ο συνηθέστερο είναι κατά τη μεταφορά και εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε κάποιο σκάφος το οποίο το μεταφέρουμε με τρέιλερ, είτε είναι φουσκωτό, είτε είναι κάποιο μικρό εστιοπλοϊκό, το οποίο θέλουμε να ταξιδεύουμε ανά την Ελλάδα ή ανά την Ευρώπη για να λάβουμε μέρος σε αγώνες εστιοπλοείας. Ή μπορεί απλά το σκάφος μας να πρέπει να μεταφέρεται τακτικά με κάποιο μεγαλύτερο όχημα σε κάποιο χώρο που το έχουμε το χειμώνα και πιθανόν κατά τη μεταφορά να υποστεί μια ζημιά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε εάν θα καλυφθούμε για τη ζημιά του σκάφους ή και με ποιο τρόπο ή αν ταξιδεύουμε συχνά με το σκάφος να έχουμε ζητήσει και αυτήν την κάλυψη. 10 συν 1 είναι η υπόθεση της υπεξαίρεσης και της απάτης. Αυτό το slide και το θέμα νομίζω ενδιαφέρει κυρίως τους φίλους, τους επαγγελματίες που από ό,τι έχω καταλάβει έχουμε και αρκετούς απόψε. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι πολύ συχνό το φαινόμενο ναυλωτές να εμφανίζονται και να ζητάνε τα σκάφη, τα επαγγελματικά για ναύλωση και να έχουν διαφορετικό στόχο από αυτό που εμείς νομίζουμε και αντί να πάνε να κάνουν διακοπές, παίρνουν τα σκάφη, τα έχουν νοικιάσει για κάποιο διάστημα και εξαφανίζονται και μετά από πολύ καιρό ενημερωνόμαστε ή ενημερώνονται οι ίδιοι ότι το σκάφος βρέθηκε ή μπορεί και να μην βρεθεί ποτέ. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε εάν και με ποιο τρόπο καλύπτεται αυτό το σενάριο. Για παράδειγμα, μπορεί το συμβόλαιο που έχετε να περιγράφει ότι δεν
να προβλέπει ότι δεν καλύπτεται σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει την εγγύηση με πιστωτική κάρτα, για παράδειγμα. Για να μην νομίζετε ότι την πατάνε οι κουτί, να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με περισσότερο θράσος. Έχω τύχει περίπτωση όπου ήρθαν οικογένεια με παιδί, νοικιάσαν σκάφος ανθρώπων και για 2 εβδομάδες κάνανε τις 4 μέρες κανονικά διακοπές και τις υπόλοιπες μέρες κατέβασε ο ένας την σύζυγο και το παιδί, ανέβασε άλλους ανθρώπους και τους μετέφερε σε άλλη χώρα. Μπορεί να μπούμε λοιπόν σε περιπέτειες οι οποίες είναι μη προβλέψιμες, παρόλο που εμείς μπορεί να έχουμε πάρει την πλευρά μας όλα τα απαραίτητα μέτρα της κάλυψης. Και ακόμα και είναι ένας λόγος σημαντικός να ξέρουμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα καλυφθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ουσιαστικά και με αυτή την περίπτωση ολοκληρώνω και την τελευταία ενότητα και ουσιαστικά θα ήθελα απλώς να κλείνοντας να κάνω κάποιες προτροπές για τον περιορισμό των δυσάρεστων καταστάσεων, να φροντίζουμε να είμαστε πάντα ασφαλείς στη θάλασσα. Εμείς σαν χειριστές να δίνουμε το καλό παράδειγμα στους επιβάτες που πιθανόν δεν ξέρουμε και περιμένουν από εμάς να δούνε την σωστή κίνηση, να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και τους κανόνες ασφαλούς πλεύσης. Ο στόχος μας πάντα να είναι η αποφυγή του ατυχήματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό, η αμέσως επόμενη απόφαση είναι ο περιορισμός της έκτασης. Σημαντικό είναι να κάνουμε ένα καλό έλεγχο του σκάφους πριν το ταξίδι, όσο μικρό και αν είναι αυτό. Να επισημάνω ότι στο ίντερνετ πλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία συμβουλών και τεχνικών. Υπάρχει μια τεράστια πηγή που μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε, ειδικά σε περιόδους που δεν είμαστε στο σκάφος και να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες άλλων. Και βέβαια, καμία ερώτηση δεν είναι ντροπή, ειδικά στη θάλασσα, όπου μπορεί η ερώτηση να μας λύσει μελλοντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε. Τέλος, για την κακή στιγμή, είναι πολύ σημαντικό, ελπίζω να έγινε κατανοητό από όλη την παρουσίαση, ότι πρέπει να έχουμε επιλέξει προκαταβολικά μια καλή και μια πλήρη κάλυψη, προκειμένου όταν θα συμβεί κάτι το οποίο είναι απευθέω, να έχουμε την υποστήριξη που θα θέλαμε από την εταιρεία που έχει αναλάβει να μας προσφέρει την κάλυψη. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Ελπίζω να ήταν να ανταπεξήσει τις προσδοκίες σας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Δημήτρη, θες να τις προχωρήσεις στον Χρήστο. Ναι. Καταρχάς, έχουμε 2 ερωτήσεις από το chat του Facebook και θα έρθω μετά και στο chat box του Zoom. Άρα έχουμε ακόμα κόσμο στο Facebook. Εντάξει. Ναι, ανακάμψαμε. Λοιπόν, ο κύριος Μιλιάδης ρωτάει ποια είναι τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στον ιδιοκτήτη από το συντηρητή, τα οποία πιστοποιούν την καλή συντήρηση του σκάφους και ποια από τους χώρους φύλαξης, ώστε να πιστοποιείται η καταλληλότητα του χώρου και να μην χάνει τις καλύψεις. Να κάνουμε άλλη μια φορά την ερώτηση, γιατί κάπου... Ναι, κάπου κι εγώ το... Ποια είναι τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στον ιδιοκτήτη από το συντηρητή, τα οποία πιστοποιούν την καλή συντήρηση του σκάφους. Να βάλω μια τελεία. Ναι. Ένα καλό πιστοποιητικό είναι πάντα το τιμολόγιο, το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει εργασίες και ποιες είναι αυτές. Δηλαδή η απόδειξη ή τιμολόγιο, το οποίο σε περίπτωση που θα γίνει μια ζημιά, ο πραγματογνώμονας που θα έρθει και θα αναλάβει αυτή την υπόθεση, θα ζητήσει αυτός να δει τα στοιχεία και μεταξύ των οποίων είναι, νομίζω, το πιο αντικειμενικό, ένα τιμολόγιο που πιστοποιεί ακριβώς τις εργασίες αυτές. Αν είναι τεχνικής φύσεως όμως οι αποδείξεις, τότε θα πρέπει, καλό είναι αυτός ο οποίος κάνει τις εργασίες, να περιγράψει το έργο που έχει κάνει και αν είναι εφικτό και με κάποιο φωτογραφικό υλικό για να το έχει αυτός ο οποίος έλαβε την υπηρεσία σαν reference, αν γίνει κάτι να μπορεί να το αποδείξει ότι εγώ έχω κάνει αυτές τις εργασίες και τα λοιπά. Και το δεύτερο σκέλος... Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται, ρωτάει, ποια πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίζονται από τους χώρους φύλαξης ώστε να πιστοποιείται η καταλληλότητα του χώρου και να μην χάνει τις καλύψεις. Δεν είναι θέμα του... Καταρχήν είπαμε ότι η κάθε εταιρεία η ασφαλιστική μπορεί να έχει τις δικές του προϋποθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει το συμβόλαιο να δει τι του ζητάει η εταιρεία του
και να πάει στον χώρο και να πει έχεις αυτά τα οποία προβλέπει η σύμβασή μου. Αν δεν τα έχει και του πει ότι εγώ δεν έχω τίποτα ή έχω αυτό ή έχω εκείνο, τότε θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να ψάξει και σε άλλες εταιρείες, μήπως βρει κάποια που να του προσφέρει την κάλυψη με βάση τα δεδομένα που έχει ο χώρος ο συγκεκριμένος. Να πούμε το εξής, οι χώροι δυστυχώς στην Ελλάδα είναι περιορισμένοι, συγκεκριμένοι και ευτυχώς είναι και γνωστοί, ας το πούμε έτσι, σε όλους. Είναι διαφορετικό να πάω εγώ το σκάφος μου, στο οικόπεδό μου π.χ. στο Αίγιο, που δεν έχει κανέναν εκεί και κανένα άλλο σκάφος. Και είναι διαφορετικό το σκάφος μου να το πάω σε κάποιο γνωστό πάρκινγκ, όπου είναι άλλα 30 σκάφη, και μέσα σε αυτό το πάρκινγκ, το οποίο μπορεί να μην έχει κάμερα, να γίνει κάποιο γεγονός κλοπής. Διαφορετικά θα έπρεπε να το χειριστεί σίγουρα μια εταιρεία. Από εκεί και πέρα η κάλυψή μας, αν προβλέπει ότι θα μας καλύψει σε τέτοιο γεγονός χωρίς να υπάρχει κάμερα ή να υπάρχει φύλακας, τότε έχουμε ένα συμβόλαιο που θα μας το καλύψει. Εάν έχει αυτό τον περιορισμό, προφανώς δεν θα μας το καλύψει. Ελπίζω να απάντησα τώρα, τον πέρδεψε και στο τέλος, αλλά η ουσία είναι το συμβόλαιο ουσιαστικά αποφασίζει αν ο χώρος αυτός κάνει και μπορούμε πιο εύκολα να αλλάξουμε το συμβόλαιο. Ωραία. Χρήστο, μία ακόμα ερώτηση. Συγγνώμη κιόλας, το ίδιο να πω ισχύει και για τους φίλους μας, αν τυχόν έχουμε στην παρέα μας, με φουσκωτά, με ακριβά εξολέμβια που μπορεί να τα έχουν σε κάποια πάρκινγκ σκαφών, όπου συμβαίνουν πολλά τέτοια περιστατικά. Και πάλι θα πρέπει να αναζητήσουν, αν υπάρχουν συμβόλαια στην αγορά, να τους καλύψουν κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτού του είδους τις κλοπές. Περνάμε σε μια άλλη ερώτηση. Ο κύριος Παράσογλου ρωτάει, όταν προκαλείται ζημιά από κακοκαιρία σε δύο σκάφη περισσότερα, σε μαρίνα, ποιος είναι ο υπαίτιος? Είναι μια δύσκολη ερώτηση, διότι καταρχήν, πολύ συχνά, αν πρόκειται για πραγματική κακοκαιρία και η ζημιά συμβεί μεταξύ των σκαφών, κανονικά το κάθε σκάφος πληρώνεται από το δικό του συμβόλαιο. Θα πρέπει να υπάρχει, όπως είπαμε και στην αρχή, πράξη ή παράληψη ενός από αυτούς του οποίου το σκάφος προκάλεσε τη ζημιά, προκειμένου να οφείλει αυτός να πληρώσει τους άλλους. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα κακό αντικειμενικά ακυροφόλιο ή να κοπεί με υπαιτιότητα του ανθρώπου και όχι λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών κάποιο ρεμέτζο ή να γίνουν κάποια τέτοιου είδους πράγματα που να φταίει ο άνθρωπος και να του αποδοθεί η ευθύνη για να πληρώσει τους άλλους. Αλλιώς, συνήθως ο καθένας από το δικό του συμβόλαιο αποζημιώνεται. Μάλιστα. Δημήτρη, δεν ακούγεσαι. Κάτι λες? Ναι, με συγχωρείς. Είχα κλειστό το μικρόφωνο. Ο Νίκος από το chatbox του Zoom τώρα ρωτάει για ποιο λόγο να ασφαλίσουμε το σκάφος σε μια τιμή χ, όταν το συμβόλαιο σε περίπτωση ολικής απώλειας θα μας αποζημιώσει όχι στην τιμή αυτή, αλλά στην market value. Καταρχήν, αν θέλετε να αποζημιωθείτε στο ποσό το οποίο επιθυμείτε, θα πρέπει να βρείτε ένα συμβόλαιο agreed value, το οποίο, όπως είπαμε πριν, ξεκαθαρίζει από πριν ποιο είναι το ποσό που θα λάβετε στην ολική απώλεια και δεν θα πάτε στο market value. Αν τώρα έχετε ένα συμβόλαιο market value, θα σας απαντήσω απλά ότι αφού επιλέξετε ένα τέτοιο συμβόλαιο θα πάρετε τελικά το ποσό το οποίο προβλέπει η πρακτική αυτών των συμβολέων, το οποίο σίγουρα θα είναι περισσότερο από το μηδέν το οποίο θα παίρνατε αν δεν είχατε ασφαλίσει το σκάφος. Μια τελευταία ερώτηση έχουμε στο chat Zoom. Ο κύριος Αντύπας ρωτάει πόσο απαραίτητη είναι η καταγραφή του ατυχήματος από το λιμενικό. Ναι, σημαντική παρατήρηση. Καταρχήν, πιθανό να είναι η υποχρέωσή μας. Οπότε, με αυτή τη λογική, για να απαντήσω και με αυτή τη λογική, καλό θα είναι, εφόσον είναι η υποχρέωσή μας, να πάμε να το δηλώσουμε. Από εκεί και πέρα, ιδίως σε περιπτώσεις αστικής ευθύνης, είναι σημαντικό σε περίπτωση που θέλουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, διότι υπάρχει επίσημα κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διεκδίκησή μας αυτή. Διότι είναι διαφορετικό να έχουμε απλώς
του ενός την μαρτυρία απέναντι στον άλλον, και είναι διαφορετικό να υπάρχει και μια καταγραφή συμβάντος σε κάποιο αντλήμενο αρχείο, το οποίο πιθανόν να δίνει πιο σαφή εξήγηση για τη ροή των πραγμάτων που οδήγησαν στο ατύχημα. Τώρα, αν η ασφαλιστική μας το απαιτεί για να αποζημιώσει, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δείτε στο συμβόλαιό σας. Νομίζω έχω δει και τέτοια συμβόλαια, τα οποία αναφέρουν ρητά ότι πρέπει κάθε γεγονός να δηλώνεται στην αρμόδια λιμωνική αρχή. Χρήστο, από μένα δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τη φιλοξενία και πάλι και για όλο το χρόνο που μου διαθέσατε και ακούσατε αυτά τα οποία είχα να πω. Ελπίζω να τα βρήκατε ενδιαφέροντα και ο κόσμος να πήρε αυτό το οποίο είχα βάλει εγώ σαν στόχο, τα ερεθίσματα εκείνα, ώστε να ψάξει λίγο τα συμβόλαιά του και να έχει μια εικόνα για την κάλυψη που έχει. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει οποιαδήποτε ερώτηση ή κάτι άλλο από εμάς, τα στοιχεία μας μπορείτε να τα δείτε στην κάρτα κάτω και βέβαια να μας ψάξετε και στο ίντερνετ, θα βρείτε τα στοιχεία και εκεί και θα χαρούμε πάρα πολύ να δώσουμε και απαντήσεις ή και ό,τι άλλο θέλετε στον καθέναν από τους ενδιαφερόμενους. Ναι, ναι. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Άλκης είναι. Έλα. Με προβλημάτισες λιγάκι, θα ξαναδώ το συμβόλαιο. Θα σου στείλω κάποιο mail, έτσι. Εγώ νομίζω αν και εσύ έχεις καλό συμβόλαιο. Σίγουρα έχω καλό συμβόλαιο και σίγουρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί τα παιδιά εκεί από το Φάληρο ξέρουν και τη ζημιά που είχα και οφείλω να το πω ότι την πρώτη εβδομάδα αποζημιώθηκα με τη μισή αποζημίωση, δηλαδή μου ήρθε στο λογαριασμό μου και έτσι προχώρησα και πήρα το άλμπουρο από την αρχή, γιατί είχα ένα πέσιμο άλμπουρο σε αγώνα. Και σε ευχαριστώ. Σε ένα μήνα ήμουν και τυχερός, γιατί ήταν εδώ το αλμπουράκι. Σε ένα μήνα έχει τελειώσει όλη η ζημιά. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα πήρα στο δίμηνο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι είχα το σκάφος μέσα στο καλοκαίρι. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι θα σου στείλω κάποιο mail για να δούμε πάλι λίγο αυτά, δηλαδή για καιρικά φαινόμενα, για τέτοια. Δηλαδή το κοίταγα τώρα το συμβόλαιο όσο ήταν, αλλά θέλω κάποιες διευκρινήσεις, θα μιλήσουμε. Ό,τι θες. Χρήστο, σε παρακαλώ γύρισέ μου λίγο μόνο το host για να κάνω να σταματήσω το live. Ναι, ναι, βέβαια. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα χωρίς να είμαστε live. Ωραία. Εγώ θα ήθελα μόνο, επειδή ξέχασα στην εισαγωγή, να ευχαριστήσω και τον Παντελή τον Παύλου, είναι ο έφορος επικοινωνίας του ΝΟΠ και μαζί με τον Κώστα είναι οι δύο που με βοηθάνε και εμένα πάρα πολύ στην οργάνωση όλων των σεμιναρίων. Ήταν μια παράληψή μου, απλά ήθελα τώρα να το προσθέσω. Εντάξει, όλα τα... Έλα, Κώστα, πες. Όχι, απλά εγώ, όπως το είπες και εσύ, δημιούργησε ένα προβληματισμό, Χρήστο, και εντάξει, τόσα χρόνια που τρέχουμε, έχουμε μπλέξει πολλές φορές με ασφάλειες και με racing risk και με τα σκάφη. Βέβαια, το κοινό, από ό,τι είδες, Χρήστο, είναι και πολλοί επαγγελματίες, skippers, οι οποίοι παρακολουθήσαν μέσα από τα δικά τους group που έχουν στο Facebook. Οπότε είχαμε πολύ μεγάλο κοινό, αλλά όχι μόνο από την, όχι μόνο από την αγωνιστική ιστοπλοή, αλλά τέλος πάντων, ο προβληματισμός τελικά είναι μεγάλος. Δηλαδή, αν δεν κάνεις καλή κουβέντα με τον ασφαλιστή σου, δεν ξέρεις τελικά και πολλά πράγματα. Δηλαδή, αυτό που πουλιάζει μπορεί να συμβαίνει εκείνο. Κάει και το διπλανό μπορεί να την πληρώσει και εσύ. Στο κλέψανε, πάλι δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όλες οι περιπτώσεις λοιπόν έχουν κάποια κρυφά σημεία, από ό,τι φαίνεται, που δεν ξέρω, δημιουργεί μια αίσθηση ότι είσαι λίγο εκτεθειμένος. Δεν είσαι μάλλον σίγουρος εδώ τι μπορεί να γίνει. Κώστα, γι' αυτό είπα και στην αρχή, καλό είναι να επιλέγουμε συμβόλαια που ξεκάθαρα περιγράφουν την κάλυψη. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των συμβολέων αναφέρεται σε ρήτρες, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνει ο κόσμος,
και πρέπει να πηγαίνουν μπρος-πίσω με ένα κείμενο που είναι δυσνόητο από μόνο του, για να καταλάβουν τελικά τι καλύπτεται. Γι' αυτό το λόγο, και όχι να το πω εμπορικά, επειδή εμείς αυτό κάνουμε, αλλά καλό είναι να απευθυνόμαστε σε εταιρείες που έχουν τέτοιο κείμενο, που είναι κατανοητό, ώστε ξεκάθαρα από την αρχή να ξέρουμε ποιο είναι και το δικαίωμά μας. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Αυτό που είπαμε τους πράκτορες, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και κάνουμε τη δουλειά μας και είναι σαφώς και ο επαγγελματισμός του καθενός που μετράει για το πόσο καλά θα σερβίρει έναν πελάτη. Από εκεί και πέρα όμως πραγματικά τα δικαιώματά μας απορρέουν από τη σύμβασή μας. Αυτή είναι το α και το ω και αυτή πρέπει να είναι σωστά δομημένη για να έχουμε την κάλυψη που θέλουμε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, γιατί πάντα μπορεί να βγει κάτι το οποίο δεν έχεις προβλέψει. Δηλαδή, αυτό που έλεγες πριν για το ότι ένα σκάφος μπορεί να βουλιάξει και μπορεί να φταίει κάποιο εξάρτημα. Αυτό το εξάρτημα, λογικά όμως, έχει ελεγχθεί, εφόσον έχει το σκάφος έχει κάνει επιθεώρηση. Κάθε δύο χρόνια περνάει επιθεώρηση, επιθεωρητής και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί να φταίει ο ιδιοκτήτης για το αν η βάνα ή το θρουχάλα, ας πούμε, χάλασε και βούλιαξε το σκάφος. Και εφόσον έχει κάνει και ό,τι πρέπει να έχει κάνει τυπικά από θέματα επιθεώρησης. Εμείς ακριβώς αυτή την άποψη έχουμε. Γι' αυτό το λόγο, στο δικό μας συμβόλαιο, αφού τώρα έχουμε μείνει και μεταξύ μας, από ό,τι κατάλαβα, για να μην κάνουμε και τη διαφήμιση, έχει ουσιαστικά προβλέπει την περίπτωση και άλλα συμβόλαια στην αγορά, που σε περίπτωση που βουλιάξεις από ελαττωματικό μέρος, σου καλύπτει αυτή την ζημιά. Βέβαια, εξαιρούν το κόστος του ελαττωματικού μέρους.